Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Ξεκινάμε με λίγα λόγια αντί προλόγου, αγαπητοί μου. Το βιβλίο αυτό που ο συγγραφέας του είναι άγνωστος, εγγράφηκε πρωτότυπα στη ρωσική γλώσσα γύρω στο έτος 1853. Το πρωτότυπο του έργου τούτου εγγράφηκε στο Άγιον Όρος το έτος 1884. Οπότε και τυπώθηκε στην πόλη Καζάν, που ευρίσκεται στα Ουράλια όλη. Από την έκδοση αυτή μόνο 3 ή 4 αντίτυπα σώζονται στην Ευρώπη έξω από την Ρωσία. Το αριστούργημα τούτο, όπως το εχαρακτήρισαν στην Ευρώπη θεολόγοι που εντρίχησαν πνευματικά σε αυτό, ομιλεί για έναν ορθόδοξο χριστιανό προσκυνητή που ταξιδεύει με την Δύσσα να εμβαθύνει στη γνώση και την εφαρμογή του ρητού του Αποστόλου Παύλου, που λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Ο προσκυνητής τέλος από ένα μοναχό και με τη βοήθεια του βιβλίου «Φιλοκαλία των Νηπτικών Πατέρων» καθορθώνει να μάθει, να εμβαθύνει και να εφαρμόσει την αδιάλειπτη προσευχή που λέγεται και νοερά προσευχή ή προσευχή της καρδιάς και συνοψίζεται εις τις λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον». Επειδή η πρώτη έκδοση του πρώτου μέρους του βιβλιαρίου για το οποίο μιλούμε εξαντλήθηκε μέσα σε 2 χρόνια, ο ενθουσιασμός δε που εκδηλώθηκε από τους αναγνώστες και από τον τύπο, ακόμη ή το αυθόρμητος και μεγάλος, αποφασίστηκε η δευτέρα έκδοση του πρώτου μέρους, συμπληρωμένη και με το δεύτερο μέρος αυτού, το οποίο βοήθησε στην πληρέστερη εφαρμογή της νοεράς προσευχής, παρέχει δε και πλήστες άλλες πνευματικές συμβουλές σε κάθε θεοαγάπητο χριστιανό που φροντίζει για τη σωτηρία του. Εξαντληθείς δε της δευτέρας εκδόσεως, σε μικρό χρονικό διάστημα αποφασίσαμε την τρίτη έκδοση με την ελπίδα πάντα ότι προσφέρομαι τροφήν πνευματική ρίση στους πνευματικούς μας αδελφούς, όλους τους χριστιανούς. Όπως το πρώτο έτσι και το δεύτερο μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου βασίζεται και αντλείται από την δόξα και το εγκαλόπισμα της νέας, αγίας, καθολικής και αποσυμπλικής εκκλησίας μας που είναι οι Άγιοι αυτοίς πατέρες από τα συγγράμματα των οποίων οι νεότεροι Άγιοι Μακάριος Νοταράς και Νικόδημος Αγιορείτης εδιάλεξαν έξοχα κομμάτια που αποτέλεσαν τη γνωστή ήδη φιλοκαλία των Νηπτικών η οποία με του Θεού τη βοήθεια εξεδόθη σε 5 πολυτιμείς τόμους από τους εκδότες του παρόντος βιβλίου, αξιοτύπους αδελφούς Αλέξανδρων και Ευάγγελων Παπαδημητρίου. Ο πόθος για πνευματική ωφέλεια των τέκνων της Ελληνικής Ορθοδόξης Εκκλησίας έκανε και τους εκδότες του παρόντος και εμένα να αποφασίσουμε το όλο πνευματικό αυτό πόνημα να το παραδώσουμε σε ένα τεύχος ολοκληρωμένο στο ελληνικό χριστιανικό πλήρωμα, έχοντας επιπλέον βέβαια την ελπίδα ότι από τον πνευματικό καταρτισμό αυτών που θα ανοίξουν τις σελίδες για να εντρυφήσουν πνευματικά και να εφαρμόσουν το περιεχόμενό τους, κατά δύναμη να δοξάζεται το όνομα του Εντριάδη Θεού μας, την πηγή της πηγής και δοκύρος κάθε αγαθού και κάθε ευλογίας. Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Μέρος 17. Τα λόγια αυτά εκέντησαν την προσοχή μου και θαυμάζοντας την σοφία τους, ευχαρίστησα τον μοναχό αυτό για μια τέτοια διδασκαλία που μου εχάρισεν, εκείνος δε εξικολούθησε λέγοντας «Εάν θέλεις», μου είπε, «ενώ εγώ εσκεπτόμουν μέσα μου πως θα είναι κανένας σοφός καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα εξακολουθήσω να σου μιλήσω για τον διαφορετικό τόνο με τον οποίο λέγεται η προσευχή του Ιησού. Συμβαίνει να έχω ακούσει πολλούς θεοφοβούμενους χριστιανούς να εφαρμόζουν, προφέροντας την προφορική αυτή προσευχή του Χριστού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Εκκλησίας και την παράδοση.
Την χρησιμοποιούν και ιδιαιτέρως και εις την κοινή λατρεία μέσα εις το ναό. Εάν κανείς τους παρακολουθήσει προσεκτικά και φιλικά, θα αντιληφθεί ότι ο τόνος της φωνής με την οποία λένε την προσευχή αυτή διαφέρει από τον ένα εις τον άλλο. Δηλαδή, άλλοι τονίζουν την πρώτη λέξη της προσευχής λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ». Τις άλλες δε λέξεις τις προφέρουν σε χαμηλότερο τόνο. Άλλοι αρχίζουν την προσευχή με χαμηλή φωνή, τονίζουν περισσότερο την λέξη Ιησού και εξακολουθούν τα υπόλοιπα σε χαμηλό τόνο όπως άρχισαν. Άλλοι πάλι αρχίζουν χαμηλά την προσευχή και προχωρούν τονίζοντας τις τελευταίες λέξεις «Ελέησόν με», ενώ η φωνή τους έχει κάτι το εκστατικό και άλλοι, τέλος, λένε όλη την προσευχή «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό», τονίζοντας μόνο τις λέξεις «Υιέ του Θεού». Τώρα τι συμβαίνει? Η προσευχή είναι εις όλες τις περιπτώσεις η ίδια και μία. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν μία και την αυτή πίστη. Οι γνώσεις είναι κοινή σε όλους. Πιστεύουν δηλαδή ότι η υπερτάτη αυτή προσευχή των προσευχών περιλαμβάνει δύο πράγματα. Το όνομα «Κύριε Ιησού» και την επίκληση προς Αυτόν. Αυτό το ξέρουν καλά όλοι. Γιατί όμως δεν τη λένε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο και δεν την τονίζουν με τον ίδιο τόνο? Γιατί η κάθε ψυχή συμβαίνει να τονίζει διαφορετικές λέξεις εις την προσευχή αυτή και δεν τονίζουν όλοι εις το ίδιο μέρος τις ίδιες λέξεις? Πολλοί λένε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιας συνηθείας την οποία απεκόμισαν αντιγράφοντας άλλους ανθρώπους. Άλλοι παραδέχονται ότι αυτό εξαρτάται από την κατανόηση των λέξεων και ανταποκρίνεται σε ατομική αντίληψη. Τέλος δε, άλλοι πιστεύουν ότι αυτό έχει σχέση με το ζήτημα της ευκολίας ή δυσκολίας την οποία έχει κάθε άτομο ως προς την προφορά των διαφόρων λέξεων. Εγώ όμως φροντίζω να βρω κάτι υψηλότερο, κάτι άγνωστο, όχι μόνον εις τον ακροατή, αλλά και εις αυτόν που προσεύχεται. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτό που κινεί αόρατα τον τόνο είναι το Άγιον Πνεύμα, το οποίον εντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλίτης μέσα εις εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν πώς και για ποιο πράγμα πρέπει να προσεύχονται. Εάν ο κάθε ένας προσεύχεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος, το Άγιον αυτό Πνεύμα που εργάζεται μυστικά μέσα εις την ψυχήν αυτού που προσεύχεται και του χαρίζει την προσευχήν, είναι δυνατόν επίσης να εμπιστευτεί το αγαθοποιό του χάρισμα, παρά το γεγονός της ελλείψεως εκ μέρους του ανθρώπου αναλόγου δυνάμεως. Εις τον ένα, το Άγιον Πνεύμα παρέχει το χάρισμα του φόβου του Θεού. Εις τον άλλον, την αγάπη. Εις τον τρίτον, σταθερότητα πίστεως. Εις άλλον, ταπείνωση. Εφόσον έτσι έχει το πράγμα, αυτός ο οποίος έχει λάβει το χάρισμα της τιμής και δοξολογίας προς την δύναμη του Παντοδυνάμου εις τις προσευχές του, ασφαλώς θα τονίζει με ιδιαίτερη θέρμη τη λέξη «Κύριε», επειδή είναι φυσικόν να αισθάνεται περισσότερο την δύναμη και το μεγαλείο του πλάστου του σύμπατος. Αυτός που έχει λάβει την μυστική έκχυση της αγάπης στην καρδιά του, ρίχνεται εις την έκσταση και γεμίζει από ευτυχία προφέροντας τις λέξεις «Ιησού Χριστέ». Ακριβώς όπως κάποτε με έναν ορισμένο μοναχό, ο οποίος
δεν μπορούσε να ακούσει το όνομα Ιησού και εις τις καθημερινές ακόμη ομιλίες, χωρίς να αισθανθεί ένα κύμα αγάπης και ευτυχίας να εκχύνεται από την καρδιά του. Ο ακλόνητος προς την θεότητα του Χριστού και το ομοούσιόν του προς τον Πατέρα γεμίζει με λάβρα πίστεως όταν λέει τις λέξεις «Ιέ του Θεού». Αυτός που έχει λάβει το δώρο της ταπεινοφροσύνης και γνωρίζει βαθιά τις αδυναμίες του με τις λέξεις «Ελέησόν με», αισθάνεται την αμαρτωλότητά του και οι παραπάνω λέξεις που προφέρει συντρίβουν κυριολεκτικά την καρδιά του χωρίς να του βγάζουν την ελπίδα ότι η απέχθεια του Θεού για τα αμαρτήματα δεν είναι μεγαλύτερα από την αγάπη του προς τον αμαρτωλό. Αυτές είναι οι σκέψεις μου επάνω στο ζήτημα των διαφόρων τόνων φωνής με τους οποίους οι διάφοροι άνθρωποι λέγουν την προσευχή εις το όνομα του Ιησού. Έτσι λοιπόν, από τον τρόπο που ακούει κανείς να λέγεται η προσευχή, μπορεί να καταλάβει με τι χάρισμα είναι πρικισμένος από τον Θεόν εκείνος που την λέει. Ένας αριθμός ανθρώπων με έχουν ερωτήσει και για το εξής ζήτημα. Γιατί δεν παρουσιάζονται ενωμένα όλα αυτά τα σημεία των κρυμμένων πνευματικών χαρισμάτων? Επειδή όχι μόνον μία, αλλά κάθε λέξη της προσευχής θα μπορούσε να λεχθεί με ένα και τον ίδιο τόνο, εις την ερώτηση αυτή συνήθως απαντώ ως εξής. Εφόσον η χάρις του Θεού διανέμει τα χαρίσματα με σοφία εις τον κάθε άνθρωπο σύμφωνα με τη δύναμή του, όπως το βλέπουμε και εις την Αγία Γραφή, ποιος μπορεί με το περιορισμένο του μυαλό να μπει και να ερωτήσει το μυστήριο που διέπει τη διανομή της χάριτος αυτής? Δεν είναι ο πυλός απόλυτα εις την διάθεση του κεραμοποιού που φτιάχνει με αυτόν αυτό το αντικείμενο ή το άλλο? Έμεινα 5 ημέρες κοντά εις τον Έλληνα αυτόν πνευματικόν οδηγό, ο οποίος εντωμεταξύ άρχισε να αισθάνεται πολύ καλύτερα ως προς την υγεία του. Οι ημέρες αυτές υπήρξαν τόσον ωφέλιμες για την ψυχή μου, ώστε δεν κατάλαβα καθόλου πώς επέρασαν, επειδή μέσα εις αυτό το μικρό δωμάτιο, σε σιωπηλή απομόνωση, δεν ασχολούμεθα με τίποτε άλλο παρά με την νοερά προσευχή εις το όνομα του Ιησού και δεν ομιλούσαμε παρά μόνο για αυτήν.
Μια μέρα ένας άλλος προσκυνητής ήλθε να μας επισκεφθεί. Παρεπονείτο πολύ πικρά για τους Εβραίους, τους οποίους και κατηγορούσε. Είχε περάσει από τα χωριά τους και είχε πολύ δυσαρεστηθεί από τις κοροϊδίες που του έκαναν και από την έχθρα που του έδειξαν. Ήταν τόσο πολύ εναντίον τους, ώστε τους καταργιόταν και επιπλέον έλεγε ότι ήσαν ανάξιοι και να ζουν λόγω της επιμονής των εις την απιστίαν. Τέλος προσέθεσε ότι η δυσαρέσκειά του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε εφοβήτω ότι δεν θα μπορούσε να επιβληθεί στον εαυτόν του. «Δεν έχεις δίκιο, φίλε μου», του είπε ο πνευματικός αυτός οδηγός, «να βρίζεις και να καταργέσαι τους Εβραίους κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός τους έχει πλάσει και αυτούς, όπως έπλασε και εσένα και εμένα. Έπρεπε να λυπηθείς για αυτά που έκαναν και όχι να τους καταργέσαι. Θα ήταν καλύτερο να προσεύχεσαι για αυτούς. Πίστευσέ με. Η απέχθεια που αισθάνεσαι για αυτούς προέρχεται από το γεγονός ότι δεν είσαι θεμελιωμένος εις την αγάπη του Θεού και δεν έχεις την ασφάλεια της εσωτερικής προσευχής, γι' αυτό δεν έχεις και εσωτερική γαλήνη. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι από τους Αγίους Πατέρας πάνω σε αυτό το ζήτημα που είναι γραμμένο από τον Όσιο Μάρκο τον Ασκητή. Άκουσε τι λέει. Η ψυχή, η οποία είναι εσωτερικά ενωμένη με τον Θεό, γίνεται με το μέγεθος της χαράς της σαν ένα απλό και καλόκαρδο παιδί. Δεν καταδικάζει κανέναν, ούτε ειδωλολάτρη, ούτε Εβραίο, ούτε αμαρτωλόν, αλλά τους βλέπει όλους με καθαρό μάτι. Παίρνει χαρά από όλα τα πλάσματα και θέλει όλους, αμαρτωλούς, Εβραίους, ειδωλολάτρας, να δοξάζουν τον Θεό. Ο Μέγας Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει επίσης για τον πνευματικότατον εσωτερικά άνθρωπο τα εξής. Αυτός που έφτασε εις ανωτέραν πνευματικότητα φλέγεται από τόσο μεγάλην αγάπη, ώστε εάν ήτο δυνατόν θα ήθελε τον κάθε ένα να κατοικεί μέσα στην καρδιά του, ασχέτως αν αυτός είναι καλός ή κακός. Βλέπεις, αγαπητέ αδελφέ, πώς σκέπτονται και διδάσκουν γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες. Σε συμβουλεύω λοιπόν να εγκαταλείψεις την δυσαρέσκειά σου, να περιβάλλεις τα πάντα με καλοσύνη και αγάπη, όπως τα περιβάλλει η παντογνωστική πρόνοια του Θεού, όταν δε ενοχληθείς από κάποιον, να μην κατηγορείς αυτόν, αλλά να τα βάλεις με τον εαυτό σου που έχει έλλειψη υπομονής και ταπεινοφροσύνης. Τέλος, μετά παρέλευση μιας εβδομάδας και πλέον, ο ασθενής αυτός πνευματικός οδηγός έγινε καλά και εγώ ετοιμάστηκα να αναχωρήσω. Τον ευχαρίστησα εγκάρδια για την ευλογημένη αυτή διδασκαλία που μου έδωσε και του εφίλησα το χέρι χαιρετώντας τον. Αυτός εσκέπτεται να επιστρέψει εις το Άγιον Όρος, ενώ εγώ εξακολούθησα την εφαρμογή του σχεδίου μου, δηλαδή την αναχώρησή μου για το Ποτσαέβ. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερο από 50 χιλιόμετρα όταν με έφτασε ένας στρατώτης, τον οποίον ερώτησα πού επήγαινε. Μου είπε ότι επέστρεφε εις το μέρος όπου είχε γεννηθεί, εις την περιοχή του Καμενέτς Ποντόλσκ. Προχωρήσαμε μαζί περίπου 5 χιλιόμετρα σιωπηλή, όταν παρατήρησα ότι κάπου αναστέναζε πολύ βαθιά, σαν κάποια μεγάλη θλίψης να επίεζε τα στήθη του, ενώ έγινε το συγχρόνως όλο και πιο μελαγχολικός. Τον ερώτησα γιατί ήταν τόσο λυπημένος και εκείνος μου είπε: «Καλέ μου φίλε, αφού κατάλαβες την λύπη μου, εάν με βεβαιώσεις σε ό,τι έχεις ιερών ότι δεν θα πεις τίποτε ποτέ σε κανένα, θα σου πω όλη τη ζωή μου, επειδή άλλωστε είμαι πολύ κοντά εις τον θάνατό μου».
Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Τον εβεβαίωσα σαν χριστιανός ότι δεν θα έλεγα ούτε το παραμικρό σε οποιονδήποτε και ότι θα ήμουν πολύ ευτυχής να του παράσχω όσο περισσότερες και καλύτερες συμβουλές θα μπορούσα. Λοιπόν, άρχισε να διηγείται. Ήμουν στρατιώτης και υπηρέτησα σε ένα μέρος περίπου 5 χρόνια. Οπότε η εργασία εκεί έγινε εξαιρετικά σκληρή. Συχνά δε με τιμωρούσαν για αμέλεια που άρχισε να με καταλαμβάνει και το πιωτό που συνήθισα να πίνω. Εμπήκε τότε στο κεφάλι μου να δραπετεύσω. Δεν άργησα δε να πραγματοποιήσω τη σκέψη μου αυτή και έγινα λιποτάκτης. Από τότε έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια. Τα πρώτα 6 χρόνια εκρυβόμουνα όπως συμπορούσα και έκλεβα διάφορα πράγματα από αποθήκες, μπακάλικα και αγρικίες. Έκλεβα και άλογα. Εφρόντιζα δε να πουλώ τα διάφορα κλοπημαία με διαφόρους τρόπους. Ό,τι χρήματα έπαιρνα, τα έπινα. Γενικά δε έκανα μια πολύ άσωτη ζωή και διέπρατα κάθε είδος αμαρτίας. Στην αρχή επήγαινα καλά. Έπειτα όμως, επειδή δεν είχα χαρτιά και ταυτότητα για να ταξιδεύω, με πιάσανε και με βάλανε στην φυλακή. Τέλος, κατόρθωσα να δραπετεύσω από εκεί, για μεγάλη μου δε τύχη συναντήθηκα μετά με ένα στρατιώτη που είχε απολυθεί από το στρατό και επήγαινε σπίτι του σε μια μακρινή διοικητική περιοχή. Εφαινόταν άρρωστος γιατί περπατούσε με δυσκολία. Με παρεκάλεσε δε να τον βοηθήσω μέχρι το πλησιέστερο χωριό, όπου θα βρίσκε ένα μέρος για να ησυχάσει. Τον εβοήθησα και εφτάσαμε εκεί που επιθυμούσε. Ο αστυνομικός διευθυντής μου επέτρεψε να μείνουμε σε μία χόρτινη καλύβα, όπου ξαπλωθήκαμε για να αναπαυθούμε τη νύχτα αυτή. Όταν εξύπνησα το πρωί, εκείταξα τον σύντροφό μου, αλλά ήταν ακίνητος και ξυλιασμένος. Ήταν νεκρός. Μόλις το αντιλήφθηκα αυτό, έσπευσα να τον ψάξω για να βρω τα χαρτιά του και προπαντός το χαρτί της απολύσεώς του. Το επήρα μαζί με τα λίγα χρήματα που είχε και εξαφανίστηκα
μέσα σε ένα κοντινό δάσος, ενώ όλοι κοιμόνταν ακόμη. Τα χαρτιά ευτυχώς συνέπεσε να είχαν τέτοια χρονολογία και ηλικία που να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εύκολα. Ευχαριστήθηκα πολύ για την επιτυχία μου αυτή, επειδή θα μπορούσα τώρα, έχοντας χαρτιά, να ταξιδεύω παντού. Έτσι, επήγα μέχρι τα βάθη του Αστραχάν. Εκεί, απεφάσισα να παραμείνω και έπιασα δουλειά εργάτου σε ένα ζωέμπορο, ηλικιωμένον άνθρωπο, εγκατεστημένον εκεί. Εζούσεν ο άνθρωπος αυτός με την κόρη του, που ήταν χήρα. Μετά ένα έτος ζωής κοντά του, ενυμφεύθηκα την χήρα κόρη του, έπειτα δε από λίγο καιρό, ο γέρος απέθανε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε την επιχείρηση και εγώ άρχισα πάλι να πίνω. Η γυναίκα μου έκανε και αυτή το ίδιο. Σε διάστημα ενός χρόνου εσπαταλήσαμε όλα όσα μας είχε αφήσει ο γέρος πεθερός μου. Μετά από λίγο καιρό η σύζυγός μου αρρώστησε βαριά και πέθανε. Τότε εγώ επούλησα ό,τι είχε απομείνει, τα έφαγα και έμεινα χωρίς πεντάρα. Άρχισα να πεινώ, οπότε ξαναγύρισα στην παλιά μου τέχνη. Τώρα όμως έκανα τον κλεπταποδόχο, γιατί είχα πια χαρτιά και ταυτότητα. Με το ξαναγύρισμα εις το αμαρτωλό επάγγελμα, ξαναβρήκα και την παλιά μου αμαρτωλή ζωή. Οι επιτυχίες μου αυτές διήρκεσαν ένα χρόνο. Αργότερα όμως δεν επήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Έκλεψα ένα γέρικο άλογο από ένα ακτίμονα χωριάτι, ένα μπόμπιλο όπως τους λέμε, και το επούλησα για λίγα λεπτά. Με τα χρήματα που επήρα ήπια αρκετά σε μια μπειραρία και ύστερα μου ήλθε η ιδέα να πάω σε ένα γειτονικό χωριό όπου γινόταν ένας γάμος με το σκοπό να επιδοθώ σε κλοπές όταν μετά την διασκέδαση θα έπεφταν όλοι στον ύπνο. Πριν ακόμη δύσει ο ήλιος, εμπήκα μέσα σε ένα κοντινό δάσος για να νυχτώσει. Εξάπλωσα εκεί κάπου για να περάσει η ώρα, αλλά με επήρε ο ύπνος χωρίς να το καταλάβω. Εις τον ύπνο μου αυτόν είδα ένα όνειρο. Είδα ότι εκαθόμουν σε ένα πλατή και ωραίο χλωερό μέρος. Ξαφνικά παρετήρησα ότι ένα φοβερό σύννεφο άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό. Σε λίγο εξέφυγε μια τόσο τρομερή βροντί κεραυνού από το σύννεφο αυτό, ώστε εσύστηκε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου και έτρεμε. Εγώ ενόμισα σαν κάποιος να με αναποδογύρισε και να με εκύλησε κάμποσες φορές επάνω εις το έδαφος. Έπειτα, το σύννεφο αυτό εφάνηκε σαν να κατεβαίνει προς τα κάτω χαμηλά και από μέσα επρόβαλε σε λίγο η μορφή του πατέρα μου που είχε πεθάνει πριν 20 χρόνια. Ήταν εις την ζωή του ο πατέρας μου ένας εξαίρετος άνθρωπος και είχε υπηρετήσει 30 ολόκληρα χρόνια ως εκκλησιαστικός επίτροπος εις το χωριό μας. Προχώρησε προς το μέρος μου με μια έκφραση γεμάτη θυμό και αγανάκτηση που με έκαναν να με κυριεύσει μεγάλος φόβος. Γύρω εκεί είδα ακόμα διάφορους σωρούς από ποικίλα πράγματα που είχα κατά διάφορες εποχές κλέψει. Η θέα τους με τρομοκράτησεν ακόμη περισσότερο. Συγχρόνως εφάνηκε και ο παππούς μου να έρχεται προς το μέρος μου να δείχνει τον πρώτο σωρό και να λέει «Τι είναι αυτό? Τώρα θα το πληρώσεις». Τότε ξαφνικά το έδαφος εβούλιαξε κάμποσο γύρω μου και άρχισε να με πιέζει από όλες τις πλευρές τόσο σκληρά ώστε δεν μπορούσα να υποφέρω τον πόνο και την λιποψυχία που με κατέλαβαν. Εφώναξα «Λυπήσουμε,
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έπειτα, για δεύτερη φορά ο παππούς μου, δείχνοντάς μου έναν άλλο σωρό, επανέλαβε λέγοντας: «Τι είναι αυτό? Δώστε του μια σκληρότερη πληρωμή». Τότε αισθάνθηκα τόσο βίαιο και μαρτυρικό πόνο και η αγωνία που δεν μπορούν να συγκριθούν με τίποτε παρόμοιο εις τη γη. Τέλος, ο παππούς μου έφερε κοντά μου το άλογο που είχα κλέψει την προηγούμενη βραδιά και μου φώναξε: «Και αυτό εδώ τι είναι? Βασανίσου λοιπόν τώρα όσο πιο σκληρότερα παίρνει». Αποτέλεσμα των λόγων αυτών ήταν ένας τόσο σκληρός, τραχής και εξαντλητικός πόνος που είναι αδύνατο να περιγραφεί. Ήταν σαν κάποιος να μου έβγαζε τους τένοντας από τις σάρκες μου, πράγμα που μου έκανε να κόβεται η αναπνοή μου από τον πόνο που ακολουθούσε. Αισθάνθηκα ότι δεν θα άντεχα πλέον και ότι θα έμενα πια ανέστητος εις τον λάκκον αυτό, αλλά το άλογο την ίδια στιγμή μου έδωσε ένα λάκτισμα στο μάγουλο, οπότε εξύπνησα τρέμοντας και σπαρταρώντας από τον φόβο σαν το ψάρι. Εν τω μεταξύ είχεν όχι μόνον ξημερώσει, αλλά είχε βγει και ο ήλιος δυο κοντάρια ψηλά στον ουρανό. Αυτόματα έκανα μια ακούσια κίνηση, πιάνοντας το μάγουλό μου, και είδα ότι ήταν πληγωμένο και έτρεχεν αίμα από την πληγή. Όλα τα μέρη επίσης του σώματός μου που είχα δει εις τον ύπνο μου πως είχαν υποφέρει, τα αισθάνθηκα και πονεμένα, σαν να τα είχαν τρυπήσει χιλιάδες βελόνες. Ευρισκόμουν σε κατάσταση τέτοιου τρόμου που δεν μπορούσα να σηκωθώ. Το χτυπημένο μάγουλό μου έκανε αρκετό καιρό να περάσει και ακόμα μέχρι τώρα μπορεί να δεις το σημάδι που άφησε. Να, κοίταξέ το. Δεν υπήρχε πριν από το περιστατικό αυτό. Έτσι, μετά από το τρομακτικό αυτό όνειρο, με κατελάμβαναν συχνά τύψεις και τρόμος. Μόνον που το θυμόμουν έτρεμα και η αγωνία κατελάμβανε την ψυχή και την καρδιά μου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Πώς να έβρισκα κάποια γαλήνη, να ηρεμούσα. Το χειρότερο όμως, όσο περνούσε ο καιρός, τόσον εμεγάλωνε και ο φόβος μου και η ταραχή. Άρχισα να αισθάνομαι ένα φόβο για τους ανθρώπους, γιατί με κατελάμβανε μια ντροπή για όσα είχα κάνει, νομίζοντας πως όλοι εγνώριζαν το ελεηνό μου παρελθόν. Δεν μπορούσα πια ούτε να φάω, ούτε να κοιμηθώ από αυτή τη συνεχή οδύνη της ψυχής μου. Είχα καταντήσει σαν ένα σκιάχτρο. Εσκέφτηκα να παραδοθώ εις την αστυνομία και να ομολογήσω όλες τις κλοπές και τις απάτες μου. Ενόμιζα ότι ο Θεός θα με συγχωρούσε αν ελάβαινα τις ανάλογες τιμωρίες. Δεν είχα το θάρρος όμως να το κάνω, γιατί φοβόμουν τις ταλαιπωρίες της φυλακής. Έχασα ύστερα από όλα αυτά κάθε είδος υπομονής και παρηγοριάς και σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Αλλά έπειτα είδα ότι θα ήταν περιττή η αυτοκτονία, γιατί όσο περνούν οι μέρες όλο και χάνω δυνάμεις. Πιστεύω δε πως η ζωή που μου μένει είναι λίγη. Επειδή οπωσδήποτε έτσι όπως πάω θα πεθάνω. Τώρα πηγαίνω στο χωριό μου να ειδώ έναν ανεψιό μου και εκεί να πεθάνω εις το μέρος που εγεννήθηκα. Έχω 6 μήνες που ταξιδεύω. Κάθε μέρα δε που περνά με κάνει και περισσότερο αξιολύπητο. Τι λες εσύ, φίλε μου, για όλα αυτά? Τι πρέπει να κάνω? Αλήθεια, είναι αδύνατο πια να υποφέρω περισσότερο.
οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Μέρος 18. Ακούοντας όλη αυτή τη φοβερή και αληθινή ιστορία, με κομμένη την αναπνοή μου, εδοξολόγησα του Θεού τη σοφία και την αγαθότητα που ενεργεί με τόσο ποικίλους και θαυμαστούς τρόπους για να φέρει τους αμαρτωλούς σε συνέστηση. Του είπα λοιπόν, «Αδελφέ μου, έπρεπε τις ώρες του φόβου και του τρόμου και της αγωνίας σου να προσήφιασαι θερμά προς τον Θεό. Αυτό θα ήταν η μεγάλη και αποτελεσματική θεραπεία των δεινών σου». Αλήθεια, εις την ζωή μου είπεν, εσκέφθηκα ότι θα ήταν καταστροφή για μένα να τολμήσω να προσευχηθώ απευθείας προς τον Θεό. Όχι, αδελφέ μου, όχι. Ο Σατανάς έβαλε στο μυαλό σου τον φόβο και τις σκέψεις αυτές για την προσευχή. Αγαπητέ μου, δεν υπάρχει εις το έλεος του Θεού όριο. Και πραγματικά λυπάται ο Θεός όταν δεν συναισθάνονται οι άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουν να ζητήσουν το έλεος Του για να τους συγχωρήσει Εκείνος όλες τις αμαρτίες τους. Ο Θεός συγχωρεί χωρίς όριο αυτούς που μετανοούν. Δεν εξεύρουν οι δυστυχείς άνθρωποι να προσευχηθούν. Δεν εξεύρουν να πούν ούτε την προσευχή του Ιησού. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών». Εσύ θα κάνεις άριστα να αρχίσεις να λες αυτή την προσευχή χωρίς διακοπή. Α, μάλιστα, την ξεύρω αυτή την προσευχή. Την έλεγα μερικές φορές που συνέβαινε να έχω ανάγκη από περισσότερο θάρρος όταν επρόκειτο να κάνω κάποια κλεψιά. Άκουσε λοιπόν, ο Θεός δεν σε κατέστρεψε όταν επήγαινες να κάνεις κάτι κακό και έλεγες την προσευχή αυτή. Πώς θα μπορούσε να προβεί εις την καταστροφή σου αφού η προσευχή αυτή περιέχει την λέξη του ελέους? Ο Σατανάς εφρόντισε να σε κάνει να μην τη λες καθόλου. Πρέπει δε να γνωρίζεις ότι άσχετα με τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό σου, αν επιμείνεις να λες την ωραία προσευχή του Χριστού, θα λυτρωθείς πολύ γρήγορα από τους τρόμους και τα άλλα βάσανά σου και η γαλήνη του Θεού θα βασιλεύσει μέσα στην ψυχή σου. Θα γίνεις αφοσιωμένος του Θεού άνθρωπος και θα απαλλαγείς από όλες τις αμαρτωλές σου συνήθειες και τα πάθη. Σε βεβαιώνω γι' αυτό, γιατί έχω ειδεί πραγματικά θαύματα στη ζωή μου από την προσευχή εκείνη. Μετά από αυτά, του διηγήθηκα διάφορα περιστατικά που έδειχναν την εξαίσια δύναμη που η προσευχή του Ιησού είχε φέρει σε διάφορους αμαρτωλούς. Τέλος, τον έπεισα να έλθει μαζί μου εις την Παναγία του Ποτσαεύ, το καταφύγιο των αμαρτωλών, για να εξομολογηθεί εκεί και να κοινωνήσει πριν φτάσει εις το χωριό του. Ο στρατιώτης μου άκουσε όλα όσα του είπα με πολύ προσοχή, όπως τουλάχιστον κατάλαβα, και με χαρά συμφώνησε απόλυτα. Πήγαμε μαζί μέχρι το Ποτσαεύ, χωρίς να μιλεί ο ένας προς τον άλλο, επειδή ελέγαμε νοερά την προσευχή του Ιησού σε όλο το διάστημα. Μιαν ολόκληρη ημέρα ευαδίσαμε έτσι. Την επομένη αισθάνθηκε, όπως μου είπε, πολύ καλύτερα. Και για πρώτη φορά άρχισε να κυριαρχεί η ηρεμία μέσα του που ποτέ άλλοτε δεν την είχε αισθανθεί. Την τρίτη ημέρα εφτάσαμε στο Ποτσαεύ και τον συνεβούλευσα να μην διακόψει την προσευχή ούτε κατά το διάστημα της ημέρας ούτε τη νύχτα όταν ήταν ξύπνιος. Τον εβεβαίωσα δε ακόμη ότι το Πανάγιον όνομα του Ιησού, που ο αόρατος εχθρός δεν μπορεί να το υποφέρει, θα τον ενδυνάμωνε για να σωθεί. Εις αυτό το σημείο του εδιάβασα ένα κομμάτι από την Φιλοκαλία που έλεγε ότι αν και οφείλουμε να λέμε πάντοτε την προσευχή του Ιησού, είναι πολύ πιο απαραίτητο να τη λέμε όταν προπαρασκευαζόμεθα για την Αγία Κοινωνία. Έκαμε όπως του είπα
και του εδιάβασα και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του επέτρεψε να κοινωνήσει. Μετά ταύτα, από καιρού εις καιρόν, οι παλαιές αμαρτωλές τάσεις και σκέψεις τον ενοχλούσαν, αλλά τις ενικούσεν εύκολα, λέγοντας την προσευχήν αυτή. Την Κυριακή για να σηκωθεί πρωί και να προφθάσει εις τον όρθρο, έπεσε να κοιμηθεί ενωρίτερα από βραδύς με την νοερά προσευχή εις τα χείλη. Εγώ έμεινα αργότερα και με ένα ισχνό φως εδιάβαζα από την Φιλοκαλία. Είχε περάσει καμιά ώρα όταν αντελήφθηκα πως τον είχε πάρει πια ο ύπνος. Ξαφνικά όμως, 25 λεπτά περίπου αργότερα, έδωσε ένα τίναγμα και σηκώθηκε νορθώς, επίδησε κάτω από το κρεβάτι και έτριξε κατ' επάνω μου με δάκρυα εις τα μάτια και λόγια ευτυχίας εις τα χείλη και μου είπε: «Ω αδελφέ μου, τι είδαν τα μάτια μου, πόσον ήρεμος και ευτυχής είμαι τώρα. Πιστεύω πια τέλεια ότι ο Θεός επιθυμεί ζωηρά την σωτηρία των αμαρτωλών και προς αυτούς κατευθύνεται η Θεία του στοργή. Δόξα σοι Θεέ μου, δόξα να έχει το όνομά σου». Ετρόμαξα και εχάρηκα συγχρόνως. Τον ερώτησα δε να μου πει τι ακριβώς του είχε συμβεί. «Μόλις με επήρεν ο ύπνος», μου είπεν, «είδα πως ήμουν εις αυτό το χλωερό λιβάδι που υπέφερα τα μαρτύρια. Εις την αρχήν ετρομοκρατήθηκα, αλλά είδα τώρα, αντί για το σύννεφο, ένα λαμπρόν ήλιο να ανατέλει και ένα λαμπρότατο φως να φωτίζει γλυκά το λιβάδι. Τώρα υπήρχαν ακόμη μέσα εις το λιβάδι κόκκινα τριαντάφυλλα και άλλα όμορφα λουλούδια. Ξαφνικά πάλι παρουσιάστηκε ο παππούς μου και με κοίταξε με τόσο γλυκό βλέμμα που ποτέ πριν δεν με είχε κοιτάξει άνθρωπος. Με χαιρέτησε και μου είπε: «Πήγαινε εις το Ζητομήρ, εις την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Θα σε προστατεύσουν εκεί εις την εκκλησία. Κάθισε λοιπόν εκεί μέχρι το τέλος της ζωής σου και προσεύχου χωρίς ποτέ να σταματήσεις και ο Θεός θα είναι μαζί σου». Αυτά μου είπε και αμέσως με εσταύρωσε με το σημείο του σταυρού και εξαφανίστηκε. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσον ευτυχής είμαι τώρα. Αισθάνομαι σαν να ελαφρώθηκα από ένα φοβερό βάρος που είχα στην ψυχή μου. Τώρα μου φαίνεται πως μπορώ να πετάξω μέχρι τον ουρανό. Τη στιγμή που εξύπνησα, τώρα πριν λίγες στιγμές, αισθάνθηκα τέτοια ειρήνη στην καρδιά και το μυαλό μου που ποτέ πριν δεν είχα στη ζωή μου αισθανθεί. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να φύγω αμέσως για το Ζητομήρ, όπως μου είπε ο παππούς μου? Θα φύγω λοιπόν αμέσως, αφού εξασφάλισα την εσωτερική μου γαλήνη με την νοερά προσευχή. «Μα αδελφέ μου, στάσου», του είπα, «ακόμη είναι νύχτα. Πώς μπορείς αμέσως να ξεκινήσεις νύχτα καιρό? Κάθισε μέχρι το πρωί να πάμε εις τον όρθρο να προσευχηθούμε και έπειτα φεύγεις με του Θεού την δύναμη». Έτσι, μετά από αυτήν την συνομιλία, δεν εκοιμηθήκαμε πια, αλλά πήγαμε στην εκκλησία, όπου κατά τη διάρκεια του όρθρου προσευχηθήκαμε με δάκρυα στα μάτια και όπως με βεβαίωσεν, αισθανόταν άρρητη γαλήνη και προόδευε ειρηνικά εις την προσευχή του Ιησού. Μετά την Θεία Λειτουργία εκοινώνησε και έπειτα έφαγε λίγο και ξεκίνησε για το Ζητομήρ. Τον συνόδευσα μέχρι τον δρόμο που αρχίζει για την πόλη αυτή και τον κατεβόδωσα με χριστιανική χαρά και αγάπη.
Μετά από τα γεγονότα αυτά με τον φίλο μου, άρχισα να σκέπτομαι για τον εαυτό μου. Πού θα πήγαινα τώρα? Τέλος, απεφάσισα να πάω πάλι εις το Κίεβο. Η σοφή διδασκαλία του πνευματικού που με εξομολόγησε με τραβούσε προς τα εκεί. Αλλά επιπλέον, μένοντας λίγο εις το μέρος αυτό, θα είχα ίσως κάποια ευκαιρία να βρω κανέναν ευσεβή και φιλάνθρωπο να με βοηθήσει να πάω εις την Ιερουσαλήμ ή τουλάχιστον εις το Άγιον Όρος του Άθο. Έμεινα λοιπόν άλλη μια εβδομάδα εις το Ποτσαεύ, χρησιμοποιώντας τον χρόνο μου αυτόν σε αναμνήσεις και συλλογισμούς όλων αυτών τα οποία είχα ήδη και είχα συναντήσει εις το διάστημα του τελευταίου ταξιδιού μου. Επιπλέον έγραψα και σημειώσεις πολλών και διαφόρων ωφελήμων πραγμάτων. Έπειτα ετοιμάστηκα για το ταξίδι, επήρα το σακίδιό μου και επήγα εις την εκκλησία για να αφιερώσω το ταξίδι μου αυτό εις την μητέρα του Χριστού. Όταν ετελείωσεν η λειτουργία, είπα τις ιδιαίτερες μου προσευχές και ετοιμαζόμουν να αναχωρήσω όταν καθόν χρόνων ευρισκόμουν έξω από την εκκλησία, ένας άγνωστος μπαίνοντας μέσα με ρώτησε πού θα μπορούσε να αγοράσει μια λαμπάδα. Τον οδήγησα σύμφωνα με την ερώτησή του. Δεν ήταν πλούσια ντυμένος, αλλά τα ρούχα του ήταν πολύ καθαρά και ευπρεπή. Επήγα και προσκύνησα το Άγιον αποτύπωμα του ποδιού της Παναγίας, προσευχήθηκα κάμποσιν ώρα και ξεκίνησα. Είχα αρκετά προχωρήσει όταν εις τον δρόμο μου είδα σε ένα σπίτι ένα ανοιχτό παράθυρο όπου παρατήρησα πως εστέκετο και διάβαζε ο άνθρωπος που με είχε ερωτήσει στην εκκλησία για την λαμπάδα. Όπως επερνούσα δίπλα του, έβγαλα το καπέλο μου και τον εχαιρέτησα. Εκείνος δε, αντιχαιρετώντας με, με μία υπόκληση και κάνοντάς μου νεύμα να πάω μέσα, μου είπε: «Αν δεν απατώμε, είσαι προσκυνητής, δεν είναι έτσι?» «Μάλιστα», απήντησα. Όταν εμπήκα μέσα, ήθελε να με ρωτήσει ποιος ήμουν και πού επήγαινα. Του τα είπα όλα χωρίς να του κρύψω τίποτα. Μου προσέφερεν ωραίο τσάι και άρχισε να μου μιλεί. «Άκουσέ με, περιστέρι μου», μου είπε. «Σε συμβουλεύω να πας να προσκυνήσεις εις το μοναστήρι του Σολοβέσκη. Υπάρχει εκεί μια πολύ απεμονωμένη και ήσυχη σκήτη που ονομάζεται Ανζέσκη. Είναι σαν ένας δεύτερος Άθος. Δέχονται δε τον καθένα εκεί με καλοσύνη και στοργή. Η δοκιμασία για τους δοκίμους για το μοναχικό σχήμα συνίσταται σε διάβασμα κατά σειράν του ψαλτηρίου 4 ώρες το 24ωρο. Σκοπεύω να πάω και εγώ για να προσκυνήσω, επειδή το έχω τάξει να πάω μια φορά με τα πόδια. Δεν τολμώ όμως να ταξιδεύσω έτσι μονάχος, επειδή ο δρόμος είναι πολύ ερημικός. Τι θα έλεγες να πηγαίναμε παρέα οι δυο μας? Εγώ θα έχω χρήματα και θα αγοράζω τρόφιμα και για τους δυο μας ή στο διάστημα του ταξιδιού. Έχω και ακόμη μία πρόταση. Εις τον δρόμο θα βαδίζουμε σε απόσταση ολίγων μέτρων ο ένας από τον άλλον για να μπορούμε έτσι να προσευχόμεθα νοερά ή θα έχουμε από ένα μικρό βιβλίο να διαβάζουμε ή τέλος θα απασχολούμε το μυαλό μας με ιερές και πνευματικές σκέψεις. Σκέψου το αυτό, αδελφέ μου, και μη μου αρνηθείς την παρέα αυτή που θα είναι ωφέλιμη πνευματικά και για τους δυο μας». Όταν άκουσα την ανεπάντεχην εκείνη πρόσκληση, την επίστευσα ότι ήταν σημείο της Παναγίας εις την οποία είχα αφιερώσει το ταξίδι μου αυτό. Χωρίς περισσότερη σκέψη συμφώνησα αμέσως. Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την επομένη. Περπατήσαμε 3 ολόκληρες ημέρες, ο ένας πίσω από τον άλλο, σύμφωνα με την επιθυμία του πνευματικού φίλου. Εκείνος εδιάβαζε ένα βιβλίο σε όλο το διάστημα χωρίς να το αποχωριστεί από τα χέρια του
ούτε νύχτα, ούτε ημέρα. Μερικές φορές έκλεινε το βιβλίο για να παραδίδεται σε θείες και ιερές σκέψεις. Το πρώτο βράδυ εσταματήσαμε σε ένα μέρος για να φάμε. Την ώρα που ετρώγαμε, ο σύντροφός μου και πάλι είχε ανοιχτό το βιβλίο εμπρός του και έριχνε ματιές μέσα του. Είδα και εγώ το βιβλίο και αντελήφθη ότι ήταν Ευαγγέλιο. Τότε του είπα, «Επιτρέπετε να σε ρωτήσω γιατί ούτε μια στιγμή δεν αφήνεις το Ευαγγέλιο από το χέρι σου μέρα και νύχτα, γιατί συνεχώς το βαστάς και το έχεις μαζί σου?» «Διότι», απήντησεν, «από αυτό και μόνον από αυτό διδάσκομαι συνεχώς». «Και τι διδάσκεσαι ακριβώς?» συνέχισα. «Την χριστιανική ζωή, αυτή που συνοψίζεται εις την προσευχή. Θεωρώ ότι η προσευχή είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο απαραίτητο πράγμα για την σωτηρία και το πρώτο καθήκον για τον κάθε χριστιανό. Η προσευχή είναι το πρώτο βήμα εις την αφοσιωμένη εις τον Θεό ζωή. Είναι το στέμα της. Για τον λόγο δε αυτόν το Ευαγγέλιο ορίζει την αδιάλειπτη προσευχή. Οι διάφορες πράξεις ευσεβίας έχουν η κάθε μια τον καιρό της, αλλά όσον αφορά εις την προσευχή, εκείνη έχει ειδικό της τον κάθε είδους χρόνο. Χωρίς προσευχή, κανείς δεν μπορεί να πράξει κανένα καλό και χωρίς το Ευαγγέλιο, κανείς δεν μπορεί να μάθει τέλεια αυτό που είναι σχετικό με την προσευχή. Όλοι όσοι εγεύθηκαν της σωτηρίας με τον τρόπο της εσωτερικής πνευματικής ζωής, οι Άγιοι Διάκονοι του Λόγου του Θεού, οι Ερημίτε και οι Ασκητέ και όλοι οι θεοφοβούμενοι χριστιανοί εδιδάχθησαν από την συνεχή και αλάνθαστη απασχόληση με τα βάθη του Θείου Λόγου και από την αγιαστική ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου. Οι πλήστοι από αυτούς είχαν το Ευαγγέλιο συνεχώς στα χέρια τους και η διδασκαλία του για την σωτηρία τους επότισε με το δίδαγμα που συνοψίζεται εις το «κάθισε κάτω, εις τη σιωπή του κελιού σου» και διάβαζε και ξαναδιάβαζε συνεχώς το Άγιον Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο λόγος που και εγώ, όπως και αυτοί, δεν το αποχωρίζομαι ποτέ από τα χέρια μου. Ακούτε την Βηραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Thank you.
Εφράνθηκα πραγματικά με τα τόσο λογικά πράγματα που άκουσα από τον άνθρωπον αυτό και με την πρόοδο που αντελήφθηκα πως είχεν εις την προσευχή. Τον ερώτησα σε ποιο από τα τέσσερα Ευαγγέλια ευρήκε την διδασκαλία περί της προσευχής και εις τους τέσσερις Ευαγγελιστάς απήντησεν. Σε κάθε λέξη όλης της Καινής Διαθήκης διαβάζοντάς την με την σειρά. Έχω που διαβάζω πολύν καιρό και φροντίζω να εμβαθύνω εις την έννοια, αλλά έχω ακόμη καταλάβει ότι υπάρχει κάποια προοδευτική γραμμή, κάποια αλυσίδα εις την διδασκαλία περί προσευχής, που αρχίζει από τον πρώτον Ευαγγελιστή και προχωρεί συστηματικά μέσα σε πλαίσια μιας ορισμένης σειράς. Επί παραδείγματι, εις την αρχή-αρχή τίθεται η προσέγγισης, η εισαγωγή, όπως τα ελέγαμε, εις την διδασκαλία περί προσευχής και ακολουθεί ο τύπος, δηλαδή η εξωτερήκευσή της με λόγια. Έπειτα έχουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις υπό τις οποίες προσφέρεται η προσευχή. Έχουμε τον τρόπο της διδασκαλίας της, διάφορα παραδείγματα για αυτήν και τέλος την μυστικιστική διδασκαλία περί εσωτερικής, πνευματικής και αδιαλείπτου προσευχής εις το ευλογημένο όνομα του Ιησού. Η προσευχή αυτή αποτελεί το υψηλότερο είδος προσευχής που είναι πολύ καλυτέρας μορφής από τον συνηθισμένο τύπο. Ακολουθούν τα περί αναγκαιότητος του είδους της νοεράς προσευχής η ευλογημένη καρπή της. Με ένα λόγο, ευρίσκεται εις το Ιερόν Ευαγγέλιον πλήρης και λεπτομερής γνώσης για την εφαρμογή της προσευχής με σύστημα και συνέπεια από την αρχή έως το τέλος. Ακούοντας αυτά, απεφάσισα να τον ερωτήσω να μου δείξει όσα μου είπε με περισσότερη ακρίβεια. Του είπα λοιπόν, επειδή ενδιαφέρομαι να ακούω και να μιλώ για την προσευχή, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εις αυτόν τον κόσμο, θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν θα μπορούσα να μάθω από σένα με λεπτομέρειες, αν είναι δυνατόν, την μυστική αυτήν αλυσίδα της διδασκαλίας περί προσευχής. Για την αγάπη του Θεού σε οικετεύω, δίδαξέ μου την από το Άγιον Ευαγγέλιο. Συνεμφώνησε με την παράκλησή μου και είπε, άνοιξε το Ευαγγέλιό σου, κοίταξέ το και σημείωσε ό,τι θα σου πω. Μου έδωσε ένα μολύβι και εξακολούθησε. Λάβε την καλοσύνη και άρχισε να κρατείς σημειώσεις, προσέθεσε. Άνοιξε το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου πρώτα και διάβασε εις το έκτο κεφάλαιο από τον έκτο στίχο μέχρι τον ένατο. Βλέπεις ότι εδώ έχουμε την προπαρασκευή ή την εισαγωγή που μας διδάσκει να μην κάνουμε την προσευχή προς χάριν της ματαιοδοξίας και κατά επιδεικτικών τρόπων, αλλά να την αρχίζουμε σε μοναχικό μέρος και ήσυχο και να προσευχόμεθα μόνον για την συγχώρηση των αμαρτιών μας και την καλή μας επικοινωνία με τον Θεό και όχι να τη μετατρέπουμε σε ένα σωρό ανωφελή αιτήματα για κοσμικές επιδιώξεις όπως κάνουν οι εθνικοί. Έπειτα, διάβασε λίγο πιο κάτω, εις το ίδιο κεφάλαιο, από τον ένατο μέχρι τον δέκατο στίχο. Μας δίδεται εδώ ο τύπος της προσευχής, δηλαδή ο τύπος του περιεχομένου και των λέξεων με τις οποίες πρέπει να εκφραζόμεθα κατά την προσευχή. Με μεγάλη σοφία ευρίσκονται εδώ συγκεντρωμένα όλα τα καλά όσα χρειάζονται και όσα είναι επιθυμητά εις την ζωή μας. Συνέχεια προχώρησε και διάβασε τους στίχους 14 και 15 του ίδιου κεφαλαίου και θα βρεις εκεί τους όρους υπό τους οποίους η προσευχή καθίσταται αποτελεσματική, επειδή εάν δεν συγχωρήσουμε αυτούς που μας έβλαψαν, ο Θεός δεν θα συγχωρήσει τα δικά μας αμαρτήματα.
Τώρα πέρασε εις το 7ο κεφάλαιο και θα ειδείς εκεί εις τον 7ο και τον 12ο στίχο πώς να επιτύχεις εις την προσευχή, πώς να γίνεις επίμονος εις την ελπίδα από τις εκφράσεις που οδηγούν εις αυτό και λένε «Ετείτε, ζητείτε, κρούετε». Αυτές οι ισχυρές εκφράσεις δίνουν το χρώμα της συχνότητος, της προσευχής και της αναγκαιότητος της τακτικής εφαρμογής της εις τρόπον ώστε η δύναμη της προσευχής να μην συμβαίνει μόνο να μας παρακολουθεί, αλλά ακόμη περισσότερο να προπορεύεται πολλές φορές εις την ζωή μας. Αυτό αποτελεί την κυριωτέραν αξία της προσευχής. Θα ειδείς δε ένα παράδειγμα γι' αυτό εις το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Μάρκου εις τους στίχους 32 μέχρι 40, όπου ο ίδιος ο Χριστός επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις της προσευχής συχνά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το 11ο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 5, δίνει ένα παρόμοιο παράδειγμα προσευχής που επαναλαμβάνεται εις την παραβολή του φίλου του μεσονικτίου. Αλλά και η σταθερά παράκληση της παραβολής της επιμόνου χείρας, όπως διατυπώνεται εις το 18ο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 8, διδάσκει καθαρά την προτροπή του Χριστού που λέει ότι πρέπει να προσευχόμεθα πάντοτε, σε κάθε περίπτωση και σε κάθε μέρος και να μην παραλείπουμε και να παραμελούμε το καθήκον αυτό. Μετά από αυτήν την λεπτομερή διδασκαλία, μας δίδεται εις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου η ουσιώδης και κεντρική διδασκαλία για την μυστική εσωτερική προσευχή της καρδιάς. Εις την αρχή μας φανερώνεται εις την εμβριθή διήγηση της συνομιλίας του Χριστού με την Σαμαρίτιδα, όπου αποκαλύπτεται η εσωτερική προσκύνηση του Θεού εν πνεύματι και αληθεία, την οποίαν ο Θεός επιθυμεί και η οποία είναι η ασίγαστη αληθινή προσευχή που μοιάζει σαν το τρεχούμενο νερό, το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Παρακάτω, εις το 15ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 8, μας εικονίζεται ακόμα τελειότερα η δύναμης, η ισχύς και η αναγκαιότης της εσωτερικής προσευχής που είναι η παρουσία του Πνεύματος του Χριστού σαν μια ασίγαστη ενθύμηση του Θεού. Τελικά διάβασε τους στίχους 23 μέχρι 25 του 16ου κεφαλαίου του ιδίου Ευαγγελιστού. Θα διακρίνεις δε εκεί ότι η προσευχή εις το όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», όταν επαναλαμβάνεται συχνά, έχει μεγίστη δύναμη και ανοίγει πολύ εύκολα την καρδιά για να την ευλογήσει. Αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ καθαρά εις την περίπτωση των Αποστόλων, οι οποίοι είχαν ένα χρόνο κοντά εις τον Χριστό και είχαν ήδη από Αυτόν διδαχθεί την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών, από τους οποίους φυσικά το μαθαίνουμε κι εμείς. Εις το τέλος όμως της επιγείου του ζωής, ο Χριστός απεκάλυψε εις αυτούς το μυστήριο που ακόμη οι προσευχές τους εστερούντο. Έπρεπε λοιπόν η προσευχή τους να κάνει ακόμη ένα βήμα προόδου, γι' αυτό είπε προς αυτούς «Έως άρτη ουκ ιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι όσα αν ετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημίν». Έτσι συνέβησαν τα πράγματα με τους Αποστόλους. Από τότε δε που έμαθαν πια οι μαθητές να χρησιμοποιούν την προσευχή που απευθύνεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού, πόσα θαυμαστά και εξαίσια έργα δεν έκαμαν και πόσο θαυμαστό φως δεν έχησαν για την κατανόησή τους. Είδες λοιπόν
τώρα την αλυσίδα, την πληρότητα της διδασκαλίας για την προσευχή που είναι τοποθετημένη με τέτοια σοφία εις το Άγιον Ευαγγέλιο. Τώρα, εάν από το Ευαγγέλιο προχωρήσεις ακόμη διαβάζοντας τις επιστολές των Αποστόλων, θα ειδείς εκεί επίσης την ίδια προοδευτική διδασκαλία για την προσευχή. Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Μέρος 19. Εάν συνεχίσω να σου αναφέρω τα διάφορα χωρία που ομιλούν για την προσευχή, όπως έκανα με τα Ευαγγέλια, θα βεβαιωθείς ότι και οι πράξεις των Αποστόλων περιγράφουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή την επιμελή και συνεχή εξάσκηση της προσευχής, την οποίαν εφήρμοζον οι πρώτοι χριστιανοί που ήσαν εξαιρετικά φωτισμένοι εξαιτίας της πολλής τους πίστεως εις τον Κύριον Ιησούν. Οι καρποί της προσευχής αναφέρονται εδώ, οι καρποί της συνεχούς προσευχής, που είναι η έκχυση του Αγίου Πνεύματος εις αυτούς που προσεύχονται. Μπορείς να ειδείς κάτι παρόμοιο με αυτό εις τους στίχους 25 και 26 του 16ου κεφαλαίου. Ακολούθησε έπειτα το ίδιο εις την ίδια σειρά εις τις αποστολικές επιστολές και θα δεις πρώτον πόσον αναγκαία είναι η προσευχή εις όλες τις περιστάσεις, δεύτερον πώς το Άγιον Πνεύμα μας βοηθεί να προσευχόμεθα, τρίτον, πώς όλοι οφείλουμε να προσευχόμεθα εν πνεύματι. Τέταρτον, πόσον αναγκαίες για την προσευχή είναι η εσωτερική γαλήνη και η ειρήνη. Πέμπτον, πόσον αναγκαίων είναι το να προσευχόμεθα αδιαλείπτως. Έκτον, τελικά ο καθένας παρατηρεί ότι όλοι μας οφείλουμε να προσευχόμεθα όχι μόνον για τον εαυτό μας, αλλά και για όλους τους άλλους συνανθρώπους μας. Διαβάζοντας λοιπόν κανείς με προσοχή τα ιερά κείμενα, ευρίσκει αυτά και ακόμη άλλα σημεία που είναι αποκαλύψεις και κρυμμένοι γνώσεις του Λόγου του Θεού, οι οποίες όμως διαφεύγουν την προσοχή του αναγνώστη που διαβάζει την Αγία Γραφή ξερά ή βιαστικά και χωρίς την ανάλογη προσοχή. Κατάλαβες λοιπόν από όσα σου έδειξα με τι σοφία και πόσο συστηματικά η Καινή Διαθήκη αποκαλύπτει την διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις το ζήτημα αυτό της προσευχής που μας απασχολεί. Με τι θαυμαστή σειρά έχουν όλα τοποθετηθεί εις τους τέσσερες Ευαγγελιστάς. Εις τον Ευαγγελιστή Ματθαίο βλέπουμε την εισαγωγή εις την προσευχή, τον ορθό τύπο της προσευχής, τις προϋποθέσεις. Εις τον Ευαγγελιστή Μάρκο απαντούμε διάφορα σχετικά παραδείγματα. Εις τον Ευαγγελιστή Λουκά ανάλογες παραβολές. Εις τον Ευαγγελιστή Ιωάννη την κρυφήν εξάσκηση της εσωτερικής προσευχής, αν και το ίδιο αυτό το βρίσκουμε και εις τους άλλους Ευαγγελιστάς, είτε σύντομο είτε πεπλατισμένο.
Εις τας πράξεις των Αποστόλων μας απεικονίζονται η εφαρμογή της προσευχής και τα αποτελέσματά της. Εις τας Αποστολικάς Επιστολάς και την ίδια την Αποκάλυψη βλέπουμε τα αποκτήματα που είναι αναπόσπαστα με την προσευχή συνδεδεμένα. Τώρα λοιπόν θα αντελήφθηκε στον λόγο και το δίκαιο που έχω να κρατώ με τόση ευφροσύνη πάντοτε εις τα χέρια μου το Άγιον Ευαγγέλιο, τον μοναδικό διδάσκαλο των οδών της σωτηρίας. Εις όλο το διάστημα που μου μιλούσε και μου έδειχνε τα σημεία αυτά για την προσευχή, εγώ εσημείωνα εις την ειδική μου Καινή Διαθήκη τα σχετικά αυτά χωρία που ανέφερε, γιατί επίστευσα πραγματικά πως ήταν όσα μου έλεγε και μου δείχνε μία εξαιρετική καθοδηγητική διδασκαλία. Τον ευχαρίστησα θερμότατα για την πνευματική αυτή υπηρεσία του σε μένα. Έπειτα προχωρήσαμε άλλες 5 ημέρες σε σιωπή. Αλλά δυστυχώς επληγώθηκε το πόδι του συμπροσκυνητού μου αυτού που ήταν ασυνήθιστος εις την οδηπορία και ήταν αδύνατο να εξακολουθήσει το τάμα του και το ταξίδι του πεζός. Ενίκιασε λοιπόν ένα αμάξι με 2 άλογα με το οποίο εφτάσαμε εδώ όπου έχουμε σταματήσει 3 ημέρες τώρα. Με την ευκαιρία αυτή ήλθα να σας ειδώ. Θα αναπαυθούμε ολίγες ημέρες και μετά θα ξεκινήσουμε κατευθείαν για το Ανζέσκι, το οποίο πολύ επιθυμώ να επισκεφθώ. Ο πνευματικός. Ο φίλος σου είναι πραγματικά ένας θεσπέσιος άνθρωπος. Κρίνοντας από όσα μου είπες, πρέπει να είναι πολύ ευσεβής και μορφωμένος. Γι' αυτό πολύ θα ήθελα να τον γνωρίσω. Ο προσκυνητής. Μένουμε εις το ίδιο μέρος. Θα φροντίσω λοιπόν να τον φέρω αύριο. Τώρα, επειδή είναι αργά, σας καληνυχτίζω. Ο προσκυνητής. Όπως σας υποσχέθηκα όταν σας είδα χθες, παρεκάλεσα τον σεβαστό μου συμπροσκυνητή που παρηγόρησε τον προσκυνηματικό μου δρόμο με τόσης αξίας πνευματική συνομιλία και νάτος ήλθε μαζί μου να σας ειδεί και να τον ειδείτε αφού το επιθυμούσατε τόσο πολύ. Ο πνευματικός. Θα είναι πράγματι πολύ καλή για μένα, ελπίζω και για σας. Σεβαστή μου επισκέπτε, η συνάντησή μας αυτή, επειδή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλοι και εγώ να ακούσω, να μάθω και να ωφεληθώ από την ειδική σας πείρα. Κατά τύχην έχω φιλοξενουμένους μου άλλους 2 καλούς φίλους.
ένα μοναχό μεγαλόσχημο και ένα ευσεβέστατον ιερέα. Έτσι θα εκπληρωθεί με μας αυτό που είπε ο Κύριος. Ου γαρ εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Είμεθα πέντε άτομα συνολικά μαζεμένοι εις το όνομα του Ιησού και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σύμφωνα με την υπόσχεσή του ο Χριστός θα μας στείλει πλούσια την ευλογία του. Η ιστορία που χθες ο συμπροσκυνητής σου μου διηγήθηκε, αγαπητέ αδελφέ, σχετικά με την θερμοτάτη σου προσκόλληση εις το Ιερόν Ευαγγέλιο, είναι πολύ εξαιρετική και διδακτική. Είμαι όμως πολύ περίεργος να μάθω με ποιο τρόπο σου απεκαλύφθη αυτό το μεγάλο και ευλογημένο μυστικό. Ο καθηγητής. Ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, απεκάλυψε και σε μένα την μεγάλη του αγάπη με ένα θαυμαστόν τρόπο και χωρίς καμιάν ανθρωπίνην επέμβαση. Υπηρέτησα εις την ζωή μου 5 χρόνια ως καθηγητής και ζούσα μιαν ανόητη και άτακτη ζωή, εις την οποίαν εκυριαρχούσεν η μάταιη φιλοσοφία του κόσμου τούτου και όχι η σοφία του Χριστού. Ίσως θα είχα χαθεί οριστικά εάν δεν είχα συγκρατηθεί από το γεγονός ότι εζούσα μαζί με την αφοσιωμένη εις τον Θεό μητέρα μου και την αδελφή μου, που ήταν μια πολύ σοβαρή κοπέλα. Μιαν ημέρα, ενώ έκαμα περίπατο εις ένα μεγάλο δημόσιο δρόμο, συναντήθηκα και γνωρίστηκα με έναν εξαίρετο νέο, ο οποίος μου είπε ότι ήταν Γάλλος φοιτητής και ότι είχε έλθει πριν πολύ καιρό από το Παρίσι, ζητούσε δε κάπου να βρει δουλειά διδασκάλου των γαλλικών. Η εξαιρετική του τρόπη και η μόρφωσή του με έθελξαν πραγματικά και επειδή ήταν ξένος και χωρίς δουλειά, του είπα ότι μπορεί να έρχεται εις το σπίτι μου οποτεδήποτε θέλει, να τρώμε μαζί και να πηγαίνουμε περίπατο. Εγίναμε καλοί φίλοι. Σε διάστημα 2 μηνών ευγήκαμε έξω πάρα πολλές φορές μαζί. Εκάναμε περιπάτους, αλλά επηγαίναμε παρέα και με συντροφιές των οποίων οι εκδηλώσεις, καταλαβαίνετε, πολύ απήχαν από του να είναι ηθικές. Κάποια μέρα με προσκάλεσε σε ένα μέρος όπου θα ευρίσκοντο μερικά ανήθικα πρόσωπα. Θέλοντας να υπερνικήσει τις αντιρρήσεις μου, άρχισε να μου εκθιάζει τις ευχάριστες ώρες που θα είχαμε με τη συντροφιάν αυτή. Μετά από λίγο, και ενώ εξακολουθούσε τις προτροπές του, ξαφνικά κάπως με παρεκάλεσε να βγούμε από το γραφείο μου όπου εκαθόμασταν και να πάμε σε ένα διπλανό δωμάτιο. Αυτό με έκαμε να παραξενευθώ πολύ. Τον ερώτησα λέγοντας ότι ποτέ άλλοτε δεν είχε δείξει απροθυμία να παραμένει εις το γραφείο μου για να κουβεντιάζουμε. Ποια δε αιτία τον έκανε τώρα να εκδηλώσει τέτοιαν επιθυμία? Του είπα ακόμη ότι το δωμάτιο εις το οποίο ήθελε να πάμε ήταν συνεχόμενο με το δωμάτιο όπου καθόταν η μητέρα μου και η αδελφή μου και δεν θα έπρεπε να κάνουμε εκεί μια τέτοιου είδους συζήτηση σαν και αυτή που είχαμε αρχίσει. Εκείνος όμως επέμενε. «Εις την ειδική μου όμως επιμονή να μην βγούμε από το γραφείο μου», μου είπε τελικά. «Εις τα βιβλία σου, εις τα ράφια των βιβλιοθηκών μέσα, υπάρχει και μια Καινή Διαθήκη. Επειδή έχω μεγάλο σεβασμό για αυτό το βιβλίο, δεν μπορώ, εφόσον αυτό είναι εδώ μέσα, να συζητήσω για τα πράγματα τα οποία συζητούμε τόση ώρα.
Σε παρακαλώ, βγάλε το έξω και τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ελεύθερα πια». Εγώ εγέλασα με αυτά που άκουσα, παίρνοντας δε το Ευαγγέλιο από τη βιβλιοθήκη, του είπα: «Έπρεπε να μου το είχες πει αυτό πολύ πριν, καημένε». Λέγοντάς του δε αυτά, του έδωσα το Ευαγγέλιο στα χέρια του, προσθέτοντας: «Πάρε το εσύ ο ίδιος και βάλε το όπου θέλεις». Όμως, μόλις του το έδωσα και το άγγιξε, με τα δικά του χέρια άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι και την ίδια στιγμή, χωρίς να το καταλάβω, έγινε άφαντος από κοντά μου, προξενώντας μεγάλο θόρυβο με την συγκλονιστική αυτήν εξαφάνισή του. Εγώ έμεινα βουβός από το φόβο και την έκπληξη. Συνέχεια δε έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα κάτω. Εις τον θόρυβον που άκουσαν έσπευσαν η μητέρα και η αδελφοί μου, οι οποίες ύστερα από πολλή ώρα και πολλούς κόπους κατόρθωσαν να με συνεφέρουν. Όταν συνήλθα, η ψυχή μου έτρεμε σαν καλάμι από τον φόβο, αλλά και τα χέρια μου και τα πόδια μου έμεναν ακίνητα και ήταν αδύνατο να κάνω έστω και την παραμικρή κίνηση όπως έκανα πρώτα. Ο γιατρός που ήλθε με τα ταύτα διέγνωσε παράλυση που προήλθεν από υπερβολικό φόβο. Οι περιποιήσεις των γιατρών και τα φάρμακα έναν ολόκληρο χρόνο δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα και καμιά καλυτέρευση, δεν μπορούσα δε να κάνω ούτε την παραμικρή κίνηση. Τέλος, αναγκάστηκα να παραιτηθώ και από τη θέση μου. Η μητέρα μου, που ήταν γριά, απέθανε κατά το διάστημα της αρρώστιας μου αυτής και η αδελφή μου ετοιμαζόταν να γίνει καλογριά. Εγώ εθλιβόμουν πάρα πολύ για τα συμβάντα αυτά και η κατάστασή μου εχειροτέρευε. Την μόνη παρηγοριά που είχα ήταν το Ευαγγέλιο που έβαζα να μου το διαβάζουν και που τις άλλες ώρες δεν το μετακινούσα ούτε στιγμή από το μαξιλάρι μου. Το θεωρούσα ότι ήταν ένα είδος υποθήκης και ασφαλείας που ήταν συνδεδεμένη με το θαυμαστό περιστατικό που μου συνέβη. Μιαν ημέρα ένας άγνωστος μοναχός ήλθε να με επισκεφθεί. Εμάζευε χρήματα για το μοναστήρι του. Με παρηγόρησε και με έπεισε λέγοντάς μου ότι δεν θα έπρεπε να επαναπαύομαι μόνον εις τα φάρμακα και τους γιατρούς, τα οποία χωρίς και του Θεού την βοήθεια ήσαν ανίκανα να μου φέρουν ανακούφιση. Έπρεπε, μου έλεγε, να προσευχηθώ εις τον Θεό, να προσευχηθώ με θέρμη για το ζήτημα της θεραπείας μου, επειδή η προσευχή είναι ο πιο ολοδύναμος τρόπος θεραπείας των ασθενειών και των ψυχικών και των σωματικών. Ακούτε την Ιεραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού».
πώς μπορώ να προσευχηθώ σε τέτοια κατάσταση που βρίσκομαι, όταν δεν έχω δύναμη να κάνω ούτε μια μετάνοια, ούτε μια υπόκληση, όταν δεν μπορώ ούτε το σταυρό μου να κάνω με τα παράλυτα χέρια μου. Απήντησα με θλίψη και απογοήτευση. Εις αυτό εκείνος μου είπε, «Πάντως καλόν είναι να προσπαθήσεις να προσεύχεσαι έστω και αν είσαι ξαπλωμένος». Περισσότερα δεν μου είπε, ούτε μου εξήγησε πως πρέπει να προσεύχομαι. Όταν έφυγεν ο μοναχός αυτός, αισθανόμουν μάλλον απροθυμία να αρχίσω να σκέπτομαι για την προσευχή, την δύναμη και τα αποτελέσματά της, καθώς και να ξαναθυμηθώ πράγματα και θρησκευτικές διδασκαλίες που είχα ακούσει χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμη μαθητής. Σιγά σιγά όμως συνήθισα και άρχισα να αισθάνομαι ευχαρίστηση σε τέτοιες σκέψεις θρησκευτικές που άρχιζαν να θερμαίνουν την καρδιά μου. Συγχρόνως άρχισα να καταλαβαίνω κάποιαν ανακούφιση και κάποια καλυτέρευση εις την υγεία μου. Άρχισα να κουνώ ολίγο τα χέρια μου και η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάρω το Ευαγγέλιο από κάτω από το μαξιλάρι μου και να το κρατώ εις τα χέρια μου, επειδή επίστευα εις την θαυματουργική δύναμή του. Από τότε έταξα να μη το αποχωριστώ ποτέ. Εθυμόμουν ότι το Ευαγγέλιο σε πολλά μέρη ομιλεί για την προσευχή και μπορώντας πια να το ξεφυλίζω, άρχισα να το μελετώ. Διαβάζοντάς το κάθε μέρα ήταν σαν να έπινα καθημερινά δροσερό και άφθονο νερό από την πιο εξαίρετη πηγή. Ευρήκα σε αυτό πλήρες το σύστημα της ζωής, της σωτηρίας και της αληθινής εσωτερικής προσευχής. Εσημείωσα όλα τα χωρία του θέματος της προσευχής και μετά άρχισα με μεγάλο ζήλο να μαθαίνω την Θεία Διδασκαλία και με όλη μου τη δύναμη, αν και όχι χωρίς δυσκολίες, άρχισα να την εφαρμόζω. Όταν άρχισα την ζωή και την απασχόληση αυτήν, η υγεία μου βαθμιδών εκαλυτέρευε, έως ότου έπειτα από κάμποσο καιρό έγινα εντελώς καλά. Όπως ήμουν εις την μοναξιά μου για να ευγνωμονήσω τον Θεό για την άπειρη αγάπη Του, την πατρική και την θεραπεία που μου εχάρισε της ψυχής και του σώματος, απεφάσισα να κάνω ό,τι είχε κάνει και η αδελφή μου και ό,τι με παρακινούσε η καρδιά μου, δηλαδή να αφιερωθώ εις τον Θεό για να μπορώ έτσι να δέχομαι και να οικειοποιούμε όσα μου είχε διδάξει για την αιώνια ζωή ο γλυκύτατος Λόγος του Θεού. Για τον λόγον αυτό πηγαίνω να ειδώ την Σκήτην εις το μοναστήρι του Σολοβέτσκι, κοντά εις την Λευκή Θάλασσα, η οποία λέγεται και Ανζέρσκι, και για την οποία έχω ακούσει ότι είναι ο καλύτερος τόπος για την απόλυτα αφιερωμένη εις τον Θεό ζωή. Ακόμη όμως έχω να σας πω και το εξής. Το Ιερόν Ευαγγέλιον μου δίνει πάρα πολύ παρηγοριά εις το ταξίδι μου αυτό και χύνει άφθονο φως εις το μυαλό μου, το ασυνήθιστο και ζεσταίνει την κρύα μου καρδιά. Ακόμη θέλω να με πιστεύσετε ότι ειλικρινά αναγνωρίζω τις αδυναμίες μου και παραδέχομαι πως οι όροι της εκπληρώσεως του έργου, της αφοσιώσεως εις τον Θεό, της αποκτήσεως της σωτηρίας, οι όροι της αυταπαρνήσεως, της αποκτήσεως πάλι των πνευματικών κατορθωμάτων και προπαντός της ταπεινώσεως εις την οποία επιμένει το Ευαγγέλιο, με φοβίζουν με το μέγεθός τους, δεδομένου ότι υπάρχει εις το μέσον και η φυσική αδυναμία της καταστάσεως της αμαρτωλής καρδιάς μου. Είμαι λοιπόν τώρα σε ένα σημείο μεταξύ ελπίδος και απελπισίας, γιατί δεν ξέρω τι είναι δυνατόν να συναντήσω εις το μέλλον.
ο μεγαλόσχημος μοναχός. Με τέτοιαν απόδειξη του θαυματουργού ελέους του Θεού και με το γεγονός της μορφώσεώς σου, θα ήταν ασυγχώρητο όχι μόνο να καταληφθείς από την απογοήτευση, αλλά ακόμη να αφήσεις εις την ψυχή σου να γεννηθεί οποιαδήποτε σκιά αμφιβολίας σχετική με την προστασία του Θεού και την βοήθεια. Γνωρίζεις τι ο Θεοφώτιστος και Ιερός Χρυσόστομος λέει για παρόμοιες περιπτώσεις? Κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται, διδάσκει, και να νομίζει λανθασμένα ότι οι διδασκαλίες του Ευαγγελίου είναι ανεφάρμοστες. Ο Θεός που έχει κατεργαστεί την σωτηρία των ανθρώπων φυσικά δεν έχει δώσει εντολές τέτοιες που να κάνουν οπωσδήποτε τον άνθρωπο πτέστη και παραβάτητον, επειδή δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Αυτό δεν είναι δυνατόν επειδή οι εντολές με την αγιότητα και την αναγκαιότητά τους για την ενάρετη ζωή αποτελούν σε όσους την εφαρμόζουμε ευλογία και στην παρούσα ζωή και στην αιωνιότητα. Είναι αλήθεια ότι για την αμαρτωλή φύση μας η πλήρη στήριση των εντολών του Θεού είναι εξαιρετικά δύσκολη, γι' αυτό η σωτηρία δεν είναι εύκολον απόκτημα. Μα από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού που έδωσε τις εντολές αυτές ορίζει όχι μόνο τα μέσα για την εκτέλεσή τους, αλλά και την ανακούφιση που πηγάζει από την εκπλήρωσή τους αυτή. Εάν αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται κρυμμένο κάτω από πέπλο μυστηρίου, όμως είναι σύμφωνο με κάποια τάξη που σκοπό έχει να μας κάνει να αισθανθούμε περισσότερο την ταπείνωση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μας φέρει ευκολότερα σε ένωση με τον Θεό, οδηγώντας μας κατευθείαν προς Αυτόν με την προσευχή και τις παρακλήσεις μας για την απαιτουμένη βοήθεια. Εδώ εις αυτό ευρίσκεται το μυστικό της σωτηρίας και όχι εις την πίστην, εις τις ίδιες μας τις δυνάμεις. Ο προσκυνητής: πόσο θα ήθελα, έτσι αδύναμος όπως είμαι, να μάθω περισσότερα για αυτό το μυστικό. Μήπως έτσι μπορέσω και βάλω σε μια καλή γραμμή την αμαρτωλή μου ζωή για την δόξα του Θεού και την σωτηρία μου. Ο μεγαλόσχημος: το μυστικό πρέπει να σου είναι γνωστό, αγαπητέ αδελφέ, από την φιλοκαλία σου. Ευρίσκεται το μυστικό αυτό εις την ασίγαστη, την αδιάλειπτη προσευχή, την οποίαν έχεις τόσο μελετήσει και έχεις πάρει τόση παρηγοριά από την εφαρμογή της. Ο προσκυνητής: πέφτω εις τα πόδια σου, σεβαστέ μου Πάτερ, για την αγάπη του Θεού, κάνε με να ακούσω κάτι για το καλό μου από τα χείλη σου, για το σωτηριώδες αυτό μυστήριο και για την Αγία Προσευχή, για την οποία επιθυμώ να ακούσω περισσότερον από οτιδήποτε άλλο εις τον κόσμο αυτό και για την οποία επιθυμώ πάντα να διαβάζω, πράγμα που δίνει δύναμη και παρηγοριάν εις την ψυχή μου. Ο μεγαλόσχημος: δεν μπορώ να εκπληρώσω την επιθυμία σου με την προφορική διατύπωση των σκέψεών μου εις αυτό το τόσο μεγάλο θέμα, επειδή ο ίδιος δεν έχω και τόση μεγάλη πείρα. Όμως έχω κάτι πολύ καθαρά γραμμένο εις το θέμα αυτό από ένα σπουδαίο συγγραφέα. Εάν και οι άλλοι της συντροφιάς μας θέλετε, μπορώ να το βρω εύκολα και να σας το διαβάσω προς ωφέλιαν όλων σας. Όλοι: σε παρακαλούμε σεβαστέ Πάτερ, μη μας στερήσεις από μια τέτοια σωστική γνώση, το μυστικό της σωτηρίας που αποκαλύπτεται με την αδιάλειπτη προσευχή.
Ακούσατε την εκπομπή «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Μια παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου για την Πειραϊκή Εκκλησία. Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Μέρος 20. Ο μεγαλόσχημος. Πώς σώζεται ο άνθρωπος? Αυτή η θεία ερώτηση εγείρεται φυσική ή στο μυαλό κάθε χριστιανού, ο οποίος αντιλαμβάνεται την πληγωμένη και αδύνατη φύση του ανθρώπου, όπως αυτή παρέμεινε σαν ασθενική τάση προς την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Κάθε ένας που έχει έστω και κάποιο βαθμό πίστεως εις την αθανασία και εις την ανταμοιβή μιας μελούσης ζωής, χωρίς να το θέλει, κάνει τη σκέψη με τον εαυτό του και λέει «Άραγε θα σωθώ». Όταν προσπαθεί να βρει κάποια λύση εις το πρόβλημα αυτό, στρέφει αφενός τα βλέμματά του προς τον ουρανό με απορία και αφετέρου ερωτά τους σοφούς και τους σπουδασμένους. Έπειτα, με την καθοδήγησή τους, διαβάζει επικοδομητικά βιβλία σχετικά με το θέμα αυτό, γραμμένα από πνευματικούς συγγραφείς, και επιβάλλεται στον εαυτόν του να ακολουθήσει χωρίς κανένα όρο τις αλήθειες και τους κανόνες τους οποίους εδιάβασεν ή ήκουσε. Με όλην αυτήν την καθοδήγηση που ευρίσκει, προπαρασκευάζει συνεχώς για τον εαυτόν του τις απαραίτητες προϋποθέσεις της σωτηρίας που είναι αφοσιωμένη στον Θεό ζωή, η οποία ακολουθείται με ηρωικούς αγώνες με τον εαυτόν του που οδηγούν εις την αποτελεσματική και τελική αυταπάρνηση. Αυτό τον οδηγεί εις την εκτέλεση αγαθών πράξεων και εις την συνεχή εκπλήρωση του νόμου του Θεού που έχουν ως αποτέλεσμα την μαρτυρία της υπάρξεως μιας σταθεράς και ακλονήτου πίστεως. Επιπλέον τον διδάσκουν ότι όλες αυτές οι προϋποθέσεις της σωτηρίας πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρωθούν με βάση τη βαθύτατη ταπείνωση και με τον συνδυασμό των διαφόρων αρετών μεταξύ τους, επειδή οι αρετές και οι αγαθές πράξεις εξαρτώνται η μία από την άλλη, δυναμώνει και συμπληρώνει η μια την άλλη, ακριβώς όπως οι ακτίνες του ήλιου μας δείχνουν μεν την θερμογόνο δύναμή τους, τότε όμως μόνον παράγουν φλόγα όταν κατάλληλα συγκεντρωθούν με ένα φακό μικρόν ή μεγάλο. Αλλιώς, ο ενελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος εστίν. Επιπλέον, για να εμφυτεύσει μέσα του την ισχυροτάτη πεποίθηση για την αναγκαιότητα αυτής της πολλαπλής και ενωμένης αρετής, ακούει τον ύψιστον έπαινο που αφορά εις την ομορφιά της αρετής, ενώ παρακολουθεί με προσοχή την αυστηρά κριτική για την κατωτερότητα και την αθλειότητα του κακού. Όλα αυτά εντυπούνται εις το μυαλό του διαμέσου αληθινών υποσχέσεων που αφορούν ή σε μεγαλειώδεις αμοιβές ή σε τρομακτικές τιμωρίες και φρικτήν αθλειότητα μιας μελούσης ζωής. Αυτός είναι ο ειδικός χαρακτήρας της διδασκαλίας των παρόντων χρόνων που ζούμε. Οδηγημένος κατά αυτόν τον τρόπον, ένας που επιθυμεί ζωηρά την σωτηρία του, αρχίζει με πλήρη χαρά και εφαρμόζει σταθερά εις τον εαυτόν του και τη ζωή του όλα αυτά που έμαθε και διάβασε. Αλλά αλίμονο. Από το πρώτο του βήμα αντιλαμβάνεται ότι είναι αδύνατον να φτάσει εις τον σκοπό, σκοπόν αυτών. Βλέπει καθαρά και καταλαβαίνει από την πείρα ότι η κατεστραμμένη και αδύνατη ανθρώπινη φύση του κατέχει τον πρώτο λόγο εις το μυαλό του, ότι η θέλησή του είναι δεμένη αντί να είναι ελεύθερη, ότι οι κλήσεις του είναι διεστραμμένες και ότι η πνευματική του δύναμης δεν είναι παρά αδυναμία εις την πραγματικότητα. Κατά φυσικό λοιπόν τρόπο προχωρεί εις τις εξής σκέψεις. Δεν υπάρχει άραγε κάποιος τρόπος ο οποίος θα τον ενδυναμώσει να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού
όπως τον απαιτεί η χριστιανική αφοσίωση και όπως τέλος τον εφήρμοσαν αυτοί που έφτασαν και έριξαν σταθερήν άγκυρα εις το λιμάνι της αγιότητας και της σωτηρίας. Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητος είναι η επιθυμία να συμβιβάσει μέσα του τις απαιτήσεις του λογικού και της συνειδήσεως, καθώς και την ανεπάρκεια της δυνάμεώς του να εκπληρώσει τις επιταγές του. Τότε, μπροστά εις αυτήν την κατάσταση, απευθύνεται με ακόμη περισσότερη λαχτάρα για να πάρει από τους ειδικούς διδασκάλους τις κατάλληλες απαντήσεις εις την ερώτηση που συνοψίζεται εις τα λόγια. Πώς θα σωθώ? Πώς θα δικαιωθεί αυτή η αδυναμία που κυριαρχεί στην ψυχή μου? Και είναι όλοι αυτοί που διδάσκουν τη σωτηρία ικανοί να εφαρμόσουν εις την εντέλεια όλα αυτά που η απόκτησή της απαιτεί? Παρακάλεσε τον Θεό, προσευχή σου εις τον Θεό, οικέτευσέ τον να σε βοηθήσει. Θα αποκτούσαμε αυτόν τον τρόπο περισσότερους καρπούς? Απαντά εις αυτά εκείνος που ερωτά και διερωτάται. Τότε γιατί να μην αρχίζω πάντοτε σε κάθε περίσταση με προσευχή, την οποία θα μελετήσω και στην οποία θα τελειοποιηθώ? Γιατί να μην αφιερωθώ εις την προσευχή, διαμέσου της οποίας θα κερδίσω ασφαλέστερα την σωτηρία? Έτσι, με αυτά τα συμπεράσματα, προχωρεί εις την επιμελή μελέτη του θέματος της προσευχής. Διαβάζει, μελετά και εντρυφά εις την διδασκαλία που αφορά εις την προσευχή, όπου ευρίσκει πολλές αληθινές διαφωτιστικές σκέψεις, βαθιά γνώση και λέξεις μεγάλης δυνάμεως. Σχετικά με αυτούς που έγραψαν για την προσευχή, ο ένας γράφει ωραιότατα για την αναγκαιότητά της, ο άλλος πραγματεύεται για τη δύναμή της και τα ευεργετικά της αποτελέσματα, τρίτος μας λέει για την προσευχή ως καθήκον ή για το γεγονός ότι οδηγεί εκείνη σε ζήλο, σε προσοχή, σε θερμότητα καρδίας, σε καθαρότητα νου, σε συμφιλίωση με τους εχθρούς, σε ταπείνωση, σε λύπη για τις αμαρτίες και τέλος άλλοι γράφουν για τις άλλες υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις της εξανθήσεως της προσευχής. Αλλά τι είναι αυτή καθεαυτή η προσευχή? Πώς μπορεί κανείς να προσευχηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο? Μια ακριβής απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις, πώς να κατανοηθεί από τον καθένα, σπάνια ή μπορεί να ευρεθεί, και έτσι αυτός που ερωτά σχετικά με την προσευχή αφήνεται πάλι αναπάντητος μέσα σε πέπλο μυστηρίου. Αποτέλεσμα της μελέτης αυτού που ασχολείται με την προσευχή είναι μια γενική ενθύμησης και άποψης που, αν και πρόκειται περί καλού είδους προσευχής, είναι εξωτερική μόνον εμφάνισης αυτής. Φτάνει έτσι λοιπόν στο συμπέρασμα ότι γενικά προσευχή είναι ο τακτικός εκκλησιασμός, η χρήση του σημείου του Σταυρού, το γονάτισμα, οι μετάνοιες, το διάβασμα του ψαλτηρίου, η ανάγνωση κανόνων διαφόρων Αγίων, καθώς και του ακαθίστου ύμνου. Γενικά, αυτήν την άποψη περί προσευχής σχηματίζουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, τα σχετικά με την νοερά προσευχή και την εσωτερική ψυχική πνευματική απασχόληση. Τέλος, ο ερευνητής συναντά κατά την έρευνά του το βιβλίο που ονομάζεται «Φιλοκαλία», όπου 25 Άγιοι Πατέρες εκθέτουν κατά ένα εύληπτο τρόπο την επιστημονική γνώση της αληθείας και της ουσίας της προσευχής της καρδιάς. Η μελέτη του βιβλίου αυτού αρχίζει να ξεσκεπάζει τον πέπλο που εσκέπαζε το μυστικό της σωτηρίας και της προσευχής. Βλέπει εκεί ότι η αληθινή προσευχή είναι η κατεύθυνση της σκέψεως και της μνήμης χωρίς καμιάν ανάπαυση προς συνεχή θύμηση του Θεού και η όδευση της σκέψεως αυτής μέσα εις την θεϊκή παρουσία είναι το ξύπνημά του εις την αγάπη του Θεού με την συνεχή σκέψη που κατευθύνεται προς Αυτόν με την σύνδεση του ονόματος του Θεού με την ειδική του ανθρώπινη αναπνοή και της καρδιάς του τους χτύπους. Ο πνευματικός ερευνητής ακόμη καθοδηγείται πώς να επικαλείται με τα πύληνά του χείλη το αγιότατον όνομα του Ιησού Χριστού,
πώς να λέει δηλαδή την προσευχή του Ιησού σε κάθε στιγμή, σε κάθε μέρος και αδιάλειπτα κατά το διάστημα οποιασδήποτε απασχολήσεώς του. Αυτές οι φωτεινές αλήθειες, με τον φωτισμό που παρέχουν εις το μυαλό του ενδιαφερομένου και με το άνοιγμα του δρόμου που ανοίγουν για τον τρόπο της μελέτης και της επιτυχίας στην προσευχή, τον βοηθούν να προοδεύσει διαμιάς και εύκολα να εφαρμόσει όσα έμαθε. Παρά τη μελέτη του, φυσικά, ο ερευνητής θα συναντήσει δυσκολίες εις τις προσπάθειές του να πραγματοποιήσει όσα έμαθε για την προσευχή, αλλά τότε βρίσκει ένα πεπειραμένο διδάσκαλο που από μέσα από το ίδιο το βιβλίο του δείχνει όλη την αλήθεια, δηλαδή ότι προσευχή είναι αυτή που είναι αδιάλειπτη, που φέρνει τα αποτελέσματα και ως προς την τελειοποίηση του είδους της εσωτερικής προσευχής και ως προς την σωτηρία της ανθρωπίνης ψυχής. Η συχνότητα της προσευχής είναι η βάση που περιέχει το όλο σύστημα και την σωτηριώδη ενέργεια συγχρόνως. Όπως ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει: «Αυτός που προσεύχεται αδιαλείπτος ενώνει όλα τα καλά σε ένα και το αυτό πράγμα». Έτσι, με τον σκοπό να φέρει μπροστά του ο ερευνητής την όλην αλήθεια της Αποκαλύψεως σε όλη της την πληρότητα, την αναλύει ως εξής. Για την σωτηρία της ψυχής πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη η πίστης. Η Αγία Γραφή λέει: «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε το Θεό». Αυτός που δεν έχει πίστη θα κατακριθεί. Αλλά από την ίδια την Αγία Γραφή βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί ο ίδιος να γεννήσει ούτε ως κόκκον συνάπεως πίστην, επειδή η πίστης δεν προέρχεται από εμάς, αλλά είναι δώρο του Θεού. Είναι λοιπόν πίστης ένα πνευματικό δώρο και παρέχεται από το Άγιον Πνεύμα. Τότε όμως τι γίνεται? Πώς μπορεί κανείς να συμβιβάσει την αναγκαιότητα της πίστεως με την αδυναμία της παραγωγής της από μέρους της ανθρωπίνης πλευράς? Την λύση του προβλήματος αυτού την δίνουν πάλι τα ιερά των γραφών κείμενα. «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Οι Απόστολοι δεν μπορούσαν μόνον με τις ειδικές τους δυνάμεις να απαντήσουν την τελειότητα της πίστεως εντός τους, γι' αυτό παρακαλούσαν τον Χριστό λέγοντας: «Πρόσθες ημίν πίστην». Εις αυτό έχει κανείς ένα παράδειγμα αποκτήσεως πίστεως που δείχνει ότι η πίστης επιτυγχάνεται με την προσευχή. Για την σωτηρία της ψυχής μαζί με την πίστη είναι απαραίτητα και τα καλά έργα, γιατί η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Ο άνθρωπος κρίνεται και από τα έργα, όχι δε από την πίστη μόνη. Ή
δε θέλεις εισελθήν εις την ζωήν, τήρησον τες εντολάς. Ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Τις εντολές αυτές πρέπει να τις τηρεί κανείς όλες, επειδή ως τις όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος, όπως διδάσκει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας την ανθρώπινη αδυναμία, γράφει προς Ρωμαίους «Εξέργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ». Είδαμεν γάρ ότι ο νόμος πνευματικός εστίν, εγώ δε σαρκικός είμαι, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, το γάρ θέλειν από κοιτέμι, το δε κατεργάζεστε το καλόν ούχε βρίσκω, αλλά ου θέλω κακόν τούτο πράσω. Το μεν νοή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο αμαρτίας. Πώς λοιπόν μπορούν να εκπληρωθούν έργα που σύμφωνα με τον νόμο του Θεού είναι απαραίτητα εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει ούτε δύναμη ούτε αντοχή να τηρήσει τις εντολές? Δεν υπάρχει αληθινά δυνατότης να φανεί συνεπής προς τις απαιτήσεις του νόμου του Θεού μέχρις ότου παρακαλέσει τον Θεό να τον δυναμώσει και να τον καταστήσει άξιο γι' αυτό. «Ουκ έχετε, δια το μη αιτήστε», λέει σχετικά ο Απόστολος Ιάκωβος. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, ομιλώντας κατηγορηματικά, λέει «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Και εις το θέμα της αποκτήσεως και απολαύσεως της πνευματικής καρποφορίας εκ μέρους του ανθρώπου λέει επιπλέον «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Ο εν εμή μένων, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Το να μείνει όμως κανείς εις αυτόν σημαίνει να αισθάνεται την παρουσία του και να προσεύχεται συνεχώς εις το όνομά του. «Ότι αν αιτήσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω». Ώστε η δυνατότης του να κάνει κανείς καλά έργα επιτυγχάνεται με την προσευχή. Ένα παράδειγμα σχετικό βλέπει κανείς εις τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Τρεις φορές ο Απόστολος προσευχήθηκε για την νίκη κατά του πειρασμού, κλείνοντας το γόνι εμπρός εις τον Θεόν και Πατέρα, για να δώσει δύναμη εκείνος εις τον εσωτερικό του άνθρωπο. Τέλος δε επάνω απ' όλα διετάχθη να προσεύχεται, να προσεύχεται συνεχώς, να προσεύχεται για το κάθε τι. Ακούτε την Μοιραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Από όσα υπόθηκαν παραπάνω, βγαίνει σαν συμπέρασμα
το ότι όλη η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την προσευχή, η οποία φυσικά είναι κάτι το πρωταρχικό και αναγκαίο, επειδή διαμέσου της προσευχής επιτυγχάνεται η απόκτηση πίστεως και εκτελούνται οι αγαθές πράξεις. Με μια λέξη, με την προσευχή, όλα προοδεύουν με επιτυχία, ενώ χωρίς αυτήν, καμιά πράξη χριστιανικής ευσεβίας δεν κατορθώνεται. Η προϋπόθεση λοιπόν του αδιαλείπτου ανήκει αποκλειστικά στην προσευχή, επειδή από μεν τις άλλες χριστιανικές αρετές, η κάθε μια έχει τον ειδικό της χρόνον, αλλά εις την περίπτωση της προσευχής διατάσσεται και πρέπει να υπάρχει μια αδιάκοπη και συνεχής ενέργεια. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Είναι ορθό και εφαρμόσιμο για τον κάθε ένα να προσεύχεται οπουδήποτε. Η αληθινή προσευχή φυσικά έχει και τους ειδικούς της όρους. Πρέπει να προσφέρεται εις τον Θεό με καθαρότητα νου και καρδίας, με φλεγόμενο ζήλο, με μεγάλη προσευχή, με φόβο και σεβασμό και με βαθυτάτη ταπείνωση. Αλλά πιο ευσυνείδητο πρόσωπο δεν θα παραδεχόταν ότι πολύ απέχει από του να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτές, ότι προσφέρει την προσευχή του προς τον Θεό περισσότερον από ανάγκη, περισσότερο από επιβολή εις τον εαυτό του, παρά από κλίση ή αγάπη ή ευχαρίστηση για αυτή. Σχετικά με αυτό, η Αγία Γραφή λέει ότι δεν έγκυται εις την δύναμη του ανθρώπου να βαστά αυτό στο μυαλό του σταθερό και αδιάσπαστο, να το ξεκαθαρίζει από ακάθαρτους και πονηρούς διαλογισμούς, επειδή επιμελώς η διάνοια του ανθρώπου έγκυται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Ο Θεός δε είναι ο μόνος που μας παρέχει μια καινούργια καρδιά, ένα καινούργιο πνεύμα. Ο Θεός γάρ εστί ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ο ίδιος: «Εάν προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους άκαρπος εστί». Ακόμη, το γάρ προσεύξαστε καθοδί ουκ είδαμεν. Ο ίδιος ο Μέγας Παύλος μας το διδάσκει. Από αυτά καταλαβαίνουμε ότι με τις δικές μας τις δυνάμεις μόνον είμεθα ανίκανοι να προσφέρουμε εις τον Θεό την προσευχή μας και ούτε εις τις προσευχές μας μπορούμε να ζητούμε τα ουσιώδη απαραίτητα. Έτσι λοιπόν, όπως παρουσιάζεται κάθε ανθρώπινο πλάσμα αδύνατο, τι περιμένει σε δύναμη εκ μέρους του για τη σωτηρία της ψυχής του? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει πίστη χωρίς προσευχή. Το ίδιο δε συμβαίνει και με την απόκτηση καλών έργων. Τέλος ακόμη και αυτή η καθαρή προσευχή είναι έξω από τα περιορισμένα όρια της δυνάμεώς του. Τι απομένει λοιπόν εις εκείνον για να κάνει? Τι απομένει για την εξάσκηση της ελευθερίας και της δυνάμεως, ώστε να μην απολέσει, αλλά να κερδίσει την σωτηρία του? Κάθε ενέργεια έχει την ποιότητά της και την κάθε ποιότητα ο Θεός την έχει συγκρατήσει με το δώρο του, τη θέλησή του και με σκοπόν ώστε η εξάρτηση του ανθρώπου επάνω εις τον Θεόν, εις την Αγία θέλησή του να δειχθεί πιο καθαρά, για να έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα και την ευκαιρία να βυθιστεί πιο βαθιά μέσα εις την ταπείνωση. Ο Θεός έχει παραχωρήσει εις την θέληση και τη δύναμη του ανθρώπου μόνο την ποσότητα της προσευχής. Έχει διατάξει την αδιάλειπτη προσευχή, την συνεχή προσευχή πάντοτε και σε κάθε τόπο. Με τον τρόπον αυτό αποκαλύπτεται το μυστικό της αποκτήσεως της αληθινής προσευχής, συγχρόνως δε και της πίστεως, καθώς επίσης και της εκπληρώσεως των εντολών του Θεού και της όλης σωτηρίας.
ώστε η ποσότης προέρχεται από τον άνθρωπο και αυτό είναι η δική του συμβολή, καθώς και η συχνότης της προσευχής είναι αποτέλεσμα της ειδικής του θελήσεως. Ακριβώς αυτό διδάσκουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας λέει ότι η προσευχή είναι δώρον της χάριτος. Ο Ησύχιος, ο Ιεροσολυμίτης, λέει ότι η συχνότης της προσευχής γίνεται συνήθεια και καθίσταται δευτέρα φύσης και ότι χωρίς την συχνή επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι αδύνατο να καθαριστεί η καρδιά. Οι Ξανθόπουλοι, Κάλιστος και Ιγνάτιος συμβουλεύουν συχνή προσευχή εις το όνομα του Ιησού Χριστού πριν από κάθε άσκηση και κάθε καλόν έργο και πράξη, επειδή η συχνότης αυτή τελειοποιεί και την ατελή ακόμη προσευχή. Ο ευλογημένος διάδοχος ο Φωτικής παραδέχεται ότι όταν ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Θεού όσον μπορεί συχνότερα, δεν πέφτει εύκολα σε αμαρτήματα. Τι πείρα και σοφία υπάρχει εις τις συμβουλές αυτές των πατέρων και πόσο κοντά εις την ψυχή του ανθρώπου ευρίσκονται τέτοιες διδασκαλίες. Πόσο πρακτικές είναι και πόσον αντίθετες με τα ηθικά παραγγέλματα των διαφόρων λογικών λεγόμενων θεωριών. Οι θεωρίες παραδείγματος χάρη λένε «Κάνε αυτήν ή εκείνη την καλή πράξη, οπλίσου με θάρρος, χρησιμοποίησε την δύναμη της θελήσεώς σου, πείσε τον εαυτό σου με σκέψεις για τα αγαθά της αρετής, καθάρισε το νου και την καρδιά σου από τα διάφορα κοσμικά όνειρά σου, γέμισε τη θέση τους με διδακτικές μελέτες, κάνε αγαθοεργίες για να βρεις ειρήνη και γενικά ζήσε όπως το λογικό και η συνείδησή σου σου λένε. Αλλά αλίμονο, τίποτε δεν φτάνει τον πλήρη σκοπό του χωρίς την συνεχή προσευχή, χωρίς την επιστράτευση της βοηθείας του Θεού». Τώρα ας προχωρήσουμε για να δούμε ακόμη περισσότερο τι διδάσκουν οι πατέρες και τι λένε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει για τον καθαρισμό της καρδιάς. «Όταν το πνεύμα σκοτίζεται με ακάθαρτες σκέψεις, κάνε ώστε να φύγει ο εχθρός με την συχνή επανάληψη του ονόματος του Ιησού, γιατί η πράξη αυτή είναι ένα ολοδύναμο και αποτελεσματικό όπλο που δεν ευρίσκεται αλλού, ούτε εις την γη, ούτε εις τον ουρανό». Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Σιναίτης, μας διδάσκει ως εξής. Γνώριζε ότι κανείς δεν μπορεί να ρυθμίσει το νου του ο ίδιος, γι' αυτό κατά τις ώρες των ακαθάρτων λογισμών, κάνε επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού συχνά και επαναληπτικά, με μικρά διαλύματα, και οι σκέψεις αυτές θα υποχωρήσουν. Τι απλή και εύκολη μέθοδος, τι δοκιμασμένη πείρα, τι αντίθεσης εις την θεωρητική λογική που προσπαθεί κομπαστικά να κατορθώσει την καθαρότητα με μόνο τις ίδιες του ανθρώπου προσπάθειες. Σημειώνοντας αυτές τις συμβουλές που είναι βασισμένες εις την πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, καταλήγουμε εις το συμπέρασμα ότι η Κυρία, η μόνη, η πιο εύκολη μέθοδος για να φτάσει κανείς εις το τέρμα της σωτηρίας και της πνευματικής τελειότητος είναι η συχνότης και το αδιάκοπο της προσευχής, οσονδήποτε αδύνατη κι αν είναι αυτή. Χριστιανική ψυχή, αν δεν ευρίσκεις μέσα σου την δύναμη να λατρεύσεις τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, εάν η καρδιά σου δεν αισθάνεται ακόμη την θερμότητα και την γλυκιά ικανοποίηση της νοεράς και εσωτερικής προσευχής, τότε φέρε σαν θυσία την προσευχή που μπορείς να κάνεις, όσοι κινείται εις τα όρια της θελήσεώς σου, όσοι μπορεί η δύναμή σου να προσφέρει. Άφησε το ταπεινό όργανο, τα χείλη σου, πρώτα απ' όλα, να αποκτήσουν τη συνήθεια
της συνεχούς και επιμόνου επικλήσεως. Άφησέ τα να ψιθυρίζουν το ολοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού, συχνά και χωρίς διακοπή. Αυτό δεν έχει μεγάλο κόπο και μπορεί του καθενός η δύναμη να το εφαρμόσει. Αυτό ακόμη είναι εκείνο εις το οποίον η συμβουλή του Αποστόλου προτρέπει λέγοντας «Δι' αυτού ουν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως, διαπαντός το Θεό του τέστη καρπών χιλέων, ομολογούντον το ονόματι αυτού». Ακούσατε την εκπομπή «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Μια παραγωγή του Νυχτερινού Ραδιοφώνου για την Πειραϊκή Εκκλησία.